Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Χρόνια πολλά, Κώστας της Άννες. Η Ανούλα σήμερα γιορτάζει. Κανείς δεν έχει μάθει ακόμη ποια είναι η Ανούλα του χιονιά. Βεβαίως, από ό,τι διαβάζω εδώ κιόλας. Μεγάλη απορία και η σημερινή. 9 του μηνός σήμερα. Καλή εβδομάδα. Τρόικα. Και βεβαίως θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με ειδήσεις, με σχόλια και με ρεπορτάζ βεβαίως για τη δράση του Σαββατοκυριακού που ήταν πλούσια, Στέργιο. Πλούσια. Ήταν καλή σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι ήταν. Το ισοζύγιο νομίζω αρνητικό ήταν. Νομίζω πως ήταν μέτρια προς αρνητική. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ο Άρης ισοπαλία στο ποδόσφαιρο. Για μένα, εντάξει, έτσι πως έγινε το μάτς είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά χάνει κι άλλο έδαφος ο Άρης. Εντάξει, δεν έχασε. Δεν έχασε, αλλά παραμένει εκτός. Αλλά δεν κέρδισε. Τροχιά πλεόφ και επειδή υπάρχει το μάτς με τον Όφη στο Ηράκλειο στο καπάκι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έλα, ποιο Όφη το. Ποιο Όφη, ε? Ποιο Όφη. Όφη έχασε τη Λαμέτζα, είναι. Έχασε, ναι. Όπως είπε κάποιος γκουρού του στοιχήματος την Παρασκευή. Οργίασες, Κώστα. Ε, καλά, αφού σας... Οργίασες, δηλαδή. Σας πραγματικά... είπα, παιδιά, να μ' ακούτε. Δεν μ' ακούτε. Για μπασκετικό στοιχήμα. Ακούτε τους ειδικούς. Από εμάς τους δύο και τον Κρίζα. Εδώ δώσαμε χι-χι. Δηλαδή, πέφτεις μέσα στον άσο του ΠΑΟΚ με άντερ 3,5. Ο Σταύρος αυτό το είπε. Στον άσο της ΑΕΚ με over 2,5 όμως. Όχι απλώς άσος. Εντάξει, παικταράς. Στο Λαμία Όφη άσο, ξέρω. Ξέρω, παικταράς. Στο Αστέρας Τρίπολης Λάρισα χ, ξέρω. Παικταράς μεγάλος. Και στο Ατρόμητος Άρης χ, μίχρονο χ τελικό. Τεράστιος παικταράς. Αυτά με τα βάλεις όλα σε σύστημα 5-7, 5-6-7. Άστο. Γιατί όλα. Οπότε. Σου ξέφυγε το. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή. Το Πανετολικός Ολυμπιακός πρότεινε διπλό και over 3,5. Και έληξε 0-3. Ναι, δοκάρι. Στο κουπόνι μου το έπαιξα όμως. Over 2,5 το βάλα και το πιασα. Και στο έπεσε έξω και στο Βόλος Παναθηναϊκός το πρότεινε αντροπή. Άσο, επίκρονο διπλό τελικό. Παρασύρθηκε. Εκτεθήκαμε εδώ. Παρασύρθηκε. Εντάξει, ναι. Από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Αλλά 5 στα 7 με συνδυασμένα στοιχήματα νομίζω είναι καλά. Χαμός, για μπασκετικό είσαι χαμός. Πάρα πολύ δυνατό. Στο μπάσκετ δεν ξέρω τι έκανε. Βαρέθηκα να κάνω σημειώσει. Στο μπάσκετ είπαμε ότι θα κερδίσει ο Άρης, δικαιωθήκαμε. Μεγάλη επιτυχία. Βέβαια στα κουπόνια μας παίξαμε αυτό το δώρο που έδιναν οι στοιχηματικές. Απορώ ποιοι είναι tipsters πραγματικά μερικές ώρες. Έχουμε και φίλους μας. Ναι, έχουμε και φίλους μας, αλλά να προσέχουν οι φίλοι μας. Δεν ξέρω τι. Αν δίνουν και αυτοί, αλλά. Άρης Πανιώνιος 8,5. Δεν άνθρωπος ότι θα. Πρώτον θα κερδίσει ο Πανιώνιος. Όχι, και η λογική έλεγε με βάση και την προηγούμενη εικόνα του Άρη στο Παλέ. Ποιο κέρδισε. Το Περιστέρι, 30 ναι. Πόντους. Ότι θα πήγαινε σίγουρα το μάτς 15 πλάς για τον Άρη. Μπα. Έτσι έλεγα εγώ. Υπήρχε ψυχολογικό βάρος στην ομάδα, φαινότανε. Και βεβαίως 8,5 πόντους σε ντέρμπι, γιατί είναι ντέρμπι αυτό, παραμονής. Δεν το δίνεις εύκολα. Λες ότι ο άλλος κουτσά στραβά θα παλέψει, θα κάνει, θα ράνει, θα μείνει μέσα στο μάτς. Ναι. Το βάλαμε κι εμείς και βγήκε. Και έχασε κι ο Άρης. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Θα πούμε αρκετά στη συνέχεια για τον μπασκετικό Άρη. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί κάποιοι ακόμη έχουν την οτροπία. Εντάξει, μωρό, Άρης δεν θα πέσει. Δεν θα το ρίξουν. Καταρχήν θα πέσει μόνος του. Και θυμίζω, δεν ότι, θα το ρίξουν. Και θυμίζω ότι αυτό το λέγανε και στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί στην πόλη μας, Κώστα, δεν έχει πέσει ποτέ ομάδα επειδή ήταν κακή. Ναι, όταν παίζει καλά. Όλες. Σωστό και σε πάση την ποδόσφαιρο. Ναι. Αν θα πέσει ο Άρης, θα πέσει γιατί ο μεγαλομέτωχός του, λέω εγώ που είμαι απ' έξω. Είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, εντάξει. Δεν μπορεί. Όποιος δεν μπορεί, Κώστα. Δεν μπορεί. Όποιος δεν μπορεί, γιατί... πάει και κοιμάται. Όποιος φοβάται και όποιος δεν μπορεί. Δεν έχεις ένα ψιλικατζίδικο στη Βασιλή Σόλγα. Έπρεπε να βγει και να το πει. Ναι. Ψιλικατζίδικο έχεις στα χέρια σου μια ομάδα που την ακολουθούν χιλιάδες κόσμου. Με ιστορία κτλ. Αν δεν μπορείς και είσαι ψιλικατζής ή απλά δεν μπορείς αυτή τη δεδομένη στιγμή, κάνεις την άκρη. Έτσι. Και έρχονται άνθρωποι, μπας και μπορέσουν. Γιατί δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι επόμενοι θα βγάλουν το. Το καλοκαίρι όμως που πάλι έγινε μια τέτοια τέλος πάντων δράση και έγιναν συνελεύσεις και τα λοιπά, πάλι έλεγε ότι θα πληρώσουμε και μπορούμε και θα αυτό και τα μπαν και τα αυτά και βλέπετε ότι η ομάδα δεν τραβάει. Τέλος πάντων και να καθίσει ο πρόεδρος, εμένα δεν με χαλάει προσωπικά, δεν έχω άγχος. Στηρίζουμε εντάξει, την προσπάθεια. Εντάξει, δεν είναι για να πέσει ο Άρης, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι αγωνιστικά. Έτσι όπως είναι για να πέσει. Δεν είναι επιθυμία μας για να πέσει ο Άρης, τέλος πάντων. Δεν είναι καλό για τον μπάσκετ που λέμε, αλλά απ' την άλλη λες ότι δεν είναι καλό για τον μπάσκετ αυτό και. Και ο Ολυμπιακός δεν παίζει, ας πούμε, στην Α1. Και. Ησύχασε το κεφάλι μας. Ναι, έγινε κάτι.
Που έδινε όλο ο κόσμο συγχαρητήρια. Αγχώθηκαν δηλαδή οι φίλαθλοι. Αγχώθηκαν, ναι. Ολυμπιακός και ναι. Πήγαν να κάνουν μια άλλη ένσταση. Και οι άλλοι κάναν ένσταση. Πάλι. Οι άνθρωποι είναι. Και οι άλλοι κάναν ένσταση πάλι για time out. Για time out. Δεν μα δόθηκε time out. Δεν μα δόθηκε time out. Χίλια χρόνια στην Α2. Χίλια χρόνια. Δεν μα δόθηκε time out και μετά από δύο ώρες το πήραν πίσω. Κατάλαβαν ότι. Δηλαδή εντάξει. Και επίσης βέβαια έγινε ολόκληρος ντόρος για αυτό το μάτς που είπες, μόνο και μόνο γιατί έγινε το αυτονόητο. Το αυτονόητο έγινε. Δηλαδή δεν έγιναν επεισόδια. Ήσυχη φίλη του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν έβριζαν, ας πούμε, συνέχεια, έβριζαν λίγο. Λίγο. Ναι. Δεν όρμηξε ο Γιαννακόπουλος μέσα στο παρκέ, ας πούμε, ή οτιδήποτε, ή οι διαιτητές ή οτιδήποτε. Δεν βγάλαν ανακοινώσεις οι δύο ΚΑΕ ανά 5 λεπτά ή μία πίσω από την άλλη. Ωραίο μάτς έγινε, αν ναι. άλλο. Εντάξει, καλό ρόστερ έχουν, έγινε, παίχτηκε ωραίο μπάσκετ και τελείωσε αυτό. Έγινε παράταση. Οπότε σου λέει διαφήμιση για τον μπάσκετ. Διαφήμιση για τον μπάσκετ, παιδιά. Αυτό είναι το μπάσκετ. Άμα το αφήσετε να παιχτεί κανονικά, τα περισσότερα μάτς έτσι θα είναι. Και όποιος είδε την αγωνιστική του Σαββάτου και τη Κυριακή που ήταν το μάτς του Άρη, τα περισσότερα μάτς ήταν συναρπαστικά. Ο Ηρακλής κέρδισε στο τέλος, κόντεψε να χάσει, αυτογκολ.gr, αλλά κέρδισε, σπουδαία νίκη. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με την ΑΕΚ, έχασε στο τέλος, με καλάθι του Λάγκφορντ. Ορίστε. Βάλαν το χεράκι του και τα παιδιά, τα άλλα, με τα γκρι. Πάλι. Πάλι, ναι. Έλα, θα μας τα πει ο Νίκος μετά. Έλα, εντάξει. Εντάξει, βάλανε, ναι. ναι βάλανε. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι είχε suspense. Ναι, είχε. Εντάξει. Ο Άρης με τον Πανιόνιο suspense μέχρι τέλους. Κέρδισε ο Πανιόνιος με φοβερό Βεργίνη. Έτσι. Δεν σας άρεσε. Φίλος μας. Δεν σας άρεσε ο Δημητράκης. Αδερφός μας. Όχι φίλος μας. Αδερφός μας. Λοιπόν, ο Πανιόνιος, ο οποίος έχει κερδίσει και τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Στέργιο. Κώστα. Φοβερό. Έχει 4 νίκες και έχει κερδίσει τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Έξω Άρη και Ηρακλή. Και μέσα ΠΑΟΚ. Φοβερό. Λοιπόν, το παιχνίδι του Ιωνικού με το Περιστέρι κρίθηκε στην παράταση. Ματσάρα και αυτό. Ο Μπάρτ πήρε το μάτς, κέρδισε ο Ιωνικός. Λοιπόν, όλη η αγωνιστική ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε, αυτό είναι το μπάσκετ, αν το αφήσουμε να παιχθεί κανονικά και δεν κάνουμε τα κόλπα του ποδοσφαίρου. Οι διαιτητές, αυτό, το ένα. Τα κόλπα, πώς το έχουμε ξαναπεί, πηγάζουν από μία κατεύθυνση. Εντάξει, στην Τούμπα είδαμε ένα παιχνίδι. Πραγματικά αγχωτικό, πρώτον. Δηλαδή, εγώ γύρω στο 75 λέω ότι πάει το μάτς για 0-0. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχε περίπτωση. Όλο αυτό λένε. Θυμηθήκαμε πάρα πολύ, Κώστα, το μάτς πριν από 6 χρόνια το 0-0 με τον Απόλλωνα, όπου ο Τζόρβας είχε κατεβάσει. Αν έπιανε τα πάντα, το θυμάμαι, ναι, έπιανε τα πάντα. Είχε κατεβάσει ρολά. Εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε στο 75-77. Ειδικά μετά το δοκάρι του Κρέσπο, το τέταρτο, λέω δεν μπαίνει σήμερα. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ είχε. Τρία ακυρωμένα γκολ, δύο. Τρία. Δύο του Βιντέρη και ένα του Ακπομ και τα τρία σωστά. Σωστά ακυρωμένα. Σωστά ακυρώθηκαν. Δύο offside. Και τα τρία offside. Και τα τρία offside. Τέσσερα δοκάρια. Τέσσερα δοκάρια. Δύο ο Πέλκα, ένα ο Βιερίνη, ένα ο Κρέσπο. Πω. Και ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε. Πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Το βλέπετε κι εσείς, το ακούτε, το διαβάζετε. Όχι ακούσιο, ναι κτλ. Παιδιά, έχει αλλάξει κανονισμό. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά για τους αδιάβαστους. Το χέρι μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Χέρι μέσα στην περιοχή, σε αφύσικη θέση το χέρι που προεκτείνει το σώμα γενικότερα, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι όταν η προσπάθεια προέρχεται από τον ίδιο τον αμυντικό, δηλαδή να χτυπήσει στο πόδι και στο χέρι. Δεν είναι πέναλτι. Τώρα, η μπάλα πήγαινε πίσω, λέει ο ένας. Άμα είναι κολλημένο. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Γιατί είναι σε φυσική θέση και δεν. Μεγαλώνει την εμφάνεια του σώματος. Άμα στέκεται στο έδαφος που στηρίζεται, που λέει. Στέκεται, δεν στέκεται, είναι πέναλτι. Το χέρι στήριξης που λένε. Κάνω τάκλινγκ, ρε παιδί μου, και με το χέρι κρατάω και χτυπάει μπάλα στο χέρι. Είναι πέναλτι. Αν το έχεις κολλημένο κοντά στο σώμα σου, δεν είναι. Όχι. Αν πέφτοντας το απλώσεις. Άλλο το απλώσω. Στηρίζομαι ή είμαι κάτω δεν σε προβολή. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Αν απλά στηρίζει, δεν είναι. Τελειώσαμε. Εντάξει. Τώρα το η μπάλα πήγαινε πίσω, λέει ο ένας. Ήταν από συμπαίκτη του. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Είναι χέρι σε αφύσικη θέση. Ο Φωτιάς έπαιρνε όσοι πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ επέμεινε μέχρι το τέλος. Μπήκε ο μεγάλος Μπίση από τον πάγκο για πρώτη φορά. Κώστα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου δύο μήνες. Ότι πρέπει να μπαίνει από εκεί. Έξω. Πρέπει να μείνει έξω. Ο Πέλκας που μπήκε μέσα ήταν άτυχος. Είχε δύο δοκάρια και άλλες δύο προσπάθειες. Θα μπορούσε να σκοράρει. Για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και θα το χρειαστεί ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ τον Πέλκα. Από εδώ και στο εξής, βασικά όλους τους παίχτες, γιατί στο ξαναλέω θα μπει ο ΠΑΟΚ και στο κύπελο από το Γενάρη, άρα θα έχουμε διπλά παιχνίδια. Θα έρθουν και ντέρμπι και στο κύπελο, θα έρθουν και τα play-off, έχει και ντέρμπι και στο δεύτερο γύρο. Μπήκε λοιπόν ο Μπίσε, πέτυχε ένα γκολ από πάσα του Ελκαντουρί που πολλοί τον βρίζουν, Κώστα, αλλά έχει μια ποιότητα ο Μαροκινός. Έχει. Διάρκεια έχει, δεν έχει, έχει και συνέπεια έχει, δεν έχει. Έχει. Δεν έχει. Ούτε μπορεί να πει βασίζομαι πάνω στον Ελκαντουρί. Αλλά για το σημείο που μπήκε, έκανε την πάσα.
τη στιγμή που έπρεπε, στο σημείο που έπρεπε. Ήρθε ο Μπίσεσβαρ, πέτυχε ένα γκολ και 8 λεπτά αργότερα. Τέλειωσε η ιστορία. Σκόραρε ο Κρέσπο με τρόπο που του συνηθίζει με κεφαλιά, αφού δεν μπόρεσε λίγο νωρίτερα με ανάποδη κεφαλιά που στο Περιστέρι να ανοίξει το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την πορεία του προς το τίτλο μαζί με τον Ολυμπιακό που είχε ένα εύκολο απόγευμα στο Αγρίνιο. Όταν ο ΠΑΟΚ Κώστα σε ένα ημίχρονο βάζει 3 γκολ με τη Λαμία, είναι όλοι στημένοι. Ανοίγουν όλοι και οι αυτό και λένε και τα λοιπά. Η Λαμία, οι γέφυρες, όλα είναι στημένα. Όταν βάζει ο Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο. Είναι ολοκανονικά. Μπαλάρα και τέτοια. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε, όπως το κάνει πάντα μέσα στο γήπεδο, χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς ανθρώπους δεξιά και αριστερά να κάνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, χωρίς εντυπώσεις, χωρίς τίποτα. Και έγινε ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα, Κώστα, για να μαθαίνεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το 59 και μετά. Ναι. Που είναι αίτητη επί τρεις γύρους και όχι επί τρεις σεζόν, όπως είπε συνάδελφος στην ΕΡΤ. Δεν είναι τρεις σεζόν, είναι τρεις γύροι. Μπερδεύτηκε, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Θα μιλήσουμε και για τους διαφόρους κυρίους. Πιο μετά. Βγαίνουν στα πάνελ και τα λοιπά με χαρτάκι από τον Ολυμπιακό. Γιατί προπονητικά δεν έχει περάσει η μπογιά τους. Οπότε επειδή έχουν πολύ χρόνο. Πιο μετά. Δεν θα μας ξεφύγουν ούτε αυτοί. Να πούμε ότι η πρώτη ώρα της εκπομπής είναι μια προσφορά από την DK Toys. Πού είναι ο Χρήστος να δώσει μια κούτα. Πήγε να πάρει κούτα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συλλογή του ελληνικού ποδόσφαιρου σε αποκλειστική συνεργασία της DK Toys με την Super League. Μεταλλικές τάπες με όλους τους ποδοσφαιριστές της Super League 1, καθώς και τα εμβλήματα. Μπορείτε να κάνετε και τις μεταλλικές τάπες και κρεμαστό για το λαιμό. Τα μικρά παιδιά κυρίως, τα μεγάλα. Όπως ήταν οι ταυτότητες στο στρατό βέβαια. Ωραίο είναι. Ωραίο. Πολύ ωραία συλλογή. Ωραίο είναι αυτό. Από την DK Toys σε συνεργασία με την Super League. Για όσους ψάχνουν δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, η Dialog είναι η καλύτερη επιλογή. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, γιατί η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις εργασίας πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Προσφέρει πάρα πολλά Dialog στους εργαζόμενους, 1.100 ευρώ τουλάχιστον μηνιαίο εισόδημα. Πολλά προνόμια, ρεπό σε αργίες που δεν είναι αυτονόητο, Κώστα. Έξω όχι. Σήμερα ημέρα δεν είναι. Οι αργίες είναι ρεπό, παλιά αυτά. Και τρεις εβδομάδες εκπαίδευση και αυτή πληρωμένη από την Dialog. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε. Είπαμε για το μπάσκετ μια πρώτη έτσι καταγραφή των δεδομένων. Έχουμε αρκετά να πούμε βέβαια κυρίως για το μπάσκετ του Άρη. Για το ποδόσφαιρο. Είπαμε για την νίκη του ΠΑΟΚ. Πήρε και ένα βαθμό ο Άρης. Νομίζω το δικαιούταν. Αυτή είναι η άποψή μου. Ή τέλος πάντων η ισοπαλία ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν ήταν για να χάσει ο Άρης. Κόντεψε ούτε να χάσει πάλι. Κερδίσει, μάλλον. Ναι, ήταν. Για αυτό το χ. Ήταν λίγο επιπόλαιο στην προσέγγιση του αγώνα. Πέντε αγωνιστικές. Βέβαια. Αφού είπαμε όταν. Γράφει και αυτό σε ρί. Όταν παίζει, είπαμε καλά, δεν χάνει. Ναι. Απλώς ισοπαλία. Θα χρειαστούν και νίκες, λέω εγώ, με την εμπειρία μου. Να... Γιατί ο Άρης έχει πέσει ήδη στην 7η θέση. Τι πέσει και εσύ, τι πέει αμέσως. Τέτοια ρήματα δεν χρησιμοποιούμε. Άκου πέσει. Ναι. Έχει υποχωρήσει. Έχει υποχωρήσει, Κώστα, και επειδή ξαναλέω, παίζει στο Ηράκλειο την αλλαγωνιστική. Εντάξει, διπλό. Μπορεί να υποχωρήσει κι άλλο. Διπλάρα στο Ηράκλειο. Μετά παίζει με Βόλο. Μέσα. Και μετά πάει Κούγια. Διπλό και εκεί. Και μετά πάει, τρίτος, όχι, τρίτος μετά πάει η Παναθηναϊκό. Όχι, κάνεις λάθος. Έτσι διαβάζω εδώ. Παναθηναϊκό. 22-12 Παναθηναϊκό, διπλό. Με φέτφα. Άρα τρίτος ο Άρης. Φυσικά. Σε τέσσερα μάτς. Και δίκαια. Λοιπόν, Ολυμπιακός 31, ΠΑΟΚ 31, τυπικά πρωταθλητής χειμώνα Ολυμπιακός. Πάρ' την κεφαλιά σου. Το γράψαν οι εφημερίδες. Γιατί είπαμε για τον goal average. Ναι. Ότι έχει βάλει περισσότερα γκολ και έχει δεχτεί λιγότερα. Ναι. Τρίτη ΑΕΚ με 21 βαθμούς. Άρα είναι καλύτερη ομάδα. Τέταρτη η ΑΕΛ με 19. Πέμπτος ο Όφη με 19. Έκτη Λάρισα με 19. Έβδομος ο Άρης με 18. Όγδη η Λαμία με 17. Παναθηναϊκός 17. Ατρόμητος στη 10η θέση με 15. Ο Αχιλλέας Μπέος. Δικαιώνεται ο Αλέξ Κούγιας ότι θα βγούμε τρίτη που έλεγε. Ότι πρέπει να βγούμε και τρίτη. Και άλλα ανακοίνωσε από τον Δήμαρχο. Ναι, θα την πούμε και αυτή. Παγκόσμια πρωτοτυπία, παιδιά. Ο Δήμαρχος να είναι
ουσιαστικά ο εκπρόσωπος μιας ομάδας. Ναι, ο... και άλλες ομάδες δήμαρχοι ο Βόλος. Έχει τον Ολυμπιακό Βόλο, έχει την Νίκη Βόλου. Δεν βλέπω ιδρύτη. Κουίζ τη εκπομπή. Δεν βλέπω σπουδή κόστα για τι άλλε ομάδε του Βόλου. Κερδίζει όποιο το βρει ένα τραπέζι για τέσσερις στο Τσιπουράδικο. Ιολκός. Ναι. Στο Βόλο. Ωραία. Ποιος είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος? Νούπου σου. Πώς λέγεται? Χωρίς Google. Χωρίς Google. Χωρίς Google. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος το στείλει τώρα στο επόμενο λεπτό, που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει να κάνει Google, κερδίζει το τραπέζι. Θα το κάνεις εσύ το τραπέζι? Θα το κάνω. Στο Τσιπουράδικο Βόλο. Να δούμε ποιος μέσα. Στο Τσιπουράδικο Ιολκός. Α, Ιολκός. Ιολκός. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Ναι. Βεζίνη θα βάλεις εσύ. Εύκολα. Στα παιδιά. Λοιπόν, στα παιδιά. Λοιπόν, να δούμε ποιος είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ. 12ος ο Αστέρας με 12 βαθμούς, 6 ο Πανιώνιος στην πρώτη τελευταία θέση και ο Πανετολικός με 4 βαθμούς. Κάτι μου λέει Κώστα ότι θα το πει το ποίημα η ομάδα του Αγρινίου. Θα το πει, ε. Δυστυχώς έχει φοβερά παϊδάκια. Γι' αυτά πάμε κάθε χρόνο με το Σταύρο. Επί 5 συνεχόμενα χρόνια. Κρίμα. Όσοι παιδιά περνάτε. Κρίμα για τον Κοστούλα, όχι τίποτα άλλο. Ο περιπατητής από ό,τι διαβάζω. Ούτε περιπατητής είναι. Έτσι διαβάζω. Καλά, εντάξει, τα σχόλια που διαβάζεις στο Facebook και από φίλους του Άρη κιόλας. Πω, είναι. Άλλοι τα έχουν με τον Μπα. Μην του ξαναδούμε στην 11. Όχι, εγώ το ματίγια διαβάζω. Όποιος λέει για τον Μπα είναι άσχετος. Άντε πάλι. Όποιος λέει για τον Μπα. Είναι... όχι, το είδα και εγώ, μου στείλαν και μηνύματα. Γιατί βάζει τον Μπα και τα λοιπά. Ξεφωνίζουν τον. Δηλαδή, πραγματικά. Έχω την δεν βγάζει άκρη, άστο. Ναι. Ασχολούμαστε με κάποιου ανθρώπου μερικέ φορέ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά ξέρουν. Είπαμε, χρήσα, δε, αυτοί. Πρέπει να σου πω το παράδειγμα. Αυτοί κάνουν τον περισσότερο θόρυβο, είναι η μειοψηφία. Αλήθεια είναι αυτό. Θα σου πω όμω το εξή. Χθε λοιπόν υπήρχαν πόσα σχόλια. Βρίζουν τον Ένινγκ γιατί βάζει τον Σάσα αριστερό μπακ. Αν εκ πρώτη όψη το βλέπει κι εσύ, ένα άσχετο και λε, καλά ρε, το αμυντικό χαφ που έχει παίξει. Και τη μισή του καριέρα δεξί μπακ. Δηλαδή είναι φυσιολογικό να παίξει εκεί. Το βάζει αριστερό μπακ. Ρε φίλε, έχει χτυπήσει την προθέρμανση. Ναι. Ο αριστερός μπακ. Ναι. Δεν έχει άλλον αριστερό μπακ. Ναι. Δεν έχει. Αυτό είναι ο ένας που έχει. Αυτό ο Κόρκουτ. Κακός. Απ' την αρχή. Έχει το Μενέντε. Φίλε, είναι εκτός αποστολής. Δεν τον υπολογίζει. Στην αποστολή όμως στην Αθήνα. Ναι. Δεν έχει άλλο αριστερό μπακ. Ναι. Τι κάνει. Βάζει το κανονικό το δεξί μπακ, το Σούντγκρεν. Δεξιά. Να βρεις λύση. Και τον παίχτη ο οποίος έχει παίξει εκεί, ο Σάσα δηλαδή, ναι. Έχει παίξει εκεί. Δεν είναι αυτή η θέση του, αλλά είναι ένας παίχτης. Υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που παίζουν και δεξί μπακ και αριστερό μπακ και αμυντικό χαφ. Υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο. Και ο Βραζιλιάνος μπορεί. Τον βάζει αριστερό μπακ. Μπινελίκη στον Ένινγκ γιατί έβαλε το Σάσα αριστερό μπακ. Ρε αναγκαστικά τον έβαλε εκεί πέρα. Γιατί έβαλε στον μπάλι χαφ. Γιατί, συγγνώμη, αφού βάζει το Σάσα αριστερό μπακ, έχει άλλο να βάλει εκεί. Δηλαδή, όταν κρίνουμε κάτι. Να είχε! Και ασκούμε μια κριτική. Ναι, να είχε. Κόζα, συμφωνώ σε αυτό. Να είχε! Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά. Το διοικείνε τι προβλέπει. Ναι, το διοικείνε τι προβλέπει. Δεν αλλά... τον έβαλα εγώ προπονητή εκεί. Ποιο να. Για κάποιο λόγο μπήκε προπονητή. Ναι, ρε φίλε, αυτό έκανε. Για να αντιμετωπίζει κάποια τέτοια θέματα. Mm. Και κάποια τέτοια ζητήματα. Ναι. Και. Γιατί και. Και έβαλε το Σάσα. Και έβαλε το Σάσα αριστερό μπακ. Μα δεν είχε άλλον. Και μια χαρά ήταν ο Σάσα αριστερό μπακ. Ναι. Ο Μπα λοιπόν. Τον οποίο ξεφωνίζουν όλοι, ναι, είναι ένα παιδί 20 χρονών, το οποίο έχει τεράστιες προοπτικές και σε 5 χρόνια οι άμπαλοι αυτοί που θα τον βλέπουν να κάνει μεταγραφή 15 έτσι. Εκατομμύρια θα λένε, γιατί δεν κρατήσαμε τον Μπα. Θα το φατί, θα το φατί. Όχι το φατί, τον Ντανίλο Περέιρα. Θα τον Ντανίλο, ναι, τον Ντανίλο. Ο Ντανίλο Περέιρα όταν ήρθε, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, ήρθε στον Άρη και βγήκε πρωτοσέλιδο στα αθλητικά νέα τότε του φίλου μου του Λάμπρου. Oh. Φέραν κάποιον Ντανίλο και δεν παίζει ο Κατίδης. Αυτό ήταν πρωτοσέλιδο. Και μέσα ξεφωνητό. Μιζαδόρικη μεταγραφή. Μεταξύ δανεικός από την Πάρμα ήρθε ο Ντανίλο, 70.000 κόστησε. Και αντί να παίζει τα παιδιά μας, ή του Φερέρ και τέτοια. Γιατί τότε είχαμε αυτή τη μάχη. Ο Φερέρ, ο Λάμπρος, ο Κόντις, αυτά. Όλα να το πάμε στο πονηρό. Ο Ντανίλο λοιπόν μπαίνει μέσα, βάζει μια σουτάρα με την. με τη Λάρισα. Παιχτάρα! Εντάξει. Τελειώνει ο δανεισμός το καλοκαίρι και φεύγει. Ο Ντανίλο Περέιρα γίνεται και η διαλύεται το άστερος. Περνάνε 10 χρόνια και βλέπω αυτούς φίλοι οι οποίοι ξεφωνίζαν τότε που ήρθε ο Ντανίλο Περέιρα. Οι άχρηστοι που δεν καταφέραμε έτσι, να κρατήσουν τον Ντανίλο Περέιρα. Ο οποίος είχε ρήτρα 6 εκατομμύρια! 6 εκατομμύρια είχε ρήτρα! Εδώ χρήζανε για να το κλείσουμε. Φίλε, περίμενε. Είχε 6 εκατομμύρια. Και βλέπω και συναδέλφους στην Αθήνα κάνουν αφιέρωμα τώρα για τον Ντανίλο που και λένε: δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άρης έναντι ενός μικρού τιμήματος. Ρε αγόρι μου,
Δεν ξέρεις την υπόθεση. Οκ. Okay. Ρώτα. Γιατί αν δεν έχεις ρωτήσει και γράφεις ότι ήταν έναντι ενός μικρού τιμήματος τα 6 εκατομμύρια ευρώ, τότε φίλε συστημένος. Απλώς για να τα λέμε όλα, Χρήσανθε, σε αυτήν την εκπομπή, τι να περιμένεις από οπαδούς όταν το ίδιο κάνουν και συνάδελφοι ή συνάδελφοι με εισαγωγικά. 100%. Μα κοίταξε πλέον. Είσαι επαγγελματίας του είδους και πας όπου πάει το ρεύμα. Σωστό, πλέον. Συνάδελφος στην πόλη μας, Χρήσανθε και Κώστα, αποθέωνε τον Νεΐντιο και τον Πιά. Ποιον? Εγώ λέω επειδή ξέρω από Βραζιλία. Τον Πιά το θυμάμαι. Τον άλλο, ποιος ήταν? Ίντιο. Τι είναι αυτό? Ο Ίντιο ήταν μπακ, νομίζω, και ο Πιά. Τον Πιά το θυμάμαι. Και μετά για ενοπλιστία αυτό κτλ. Και πέρασε στη Θέρμη 8 φανάρια με κόκκινο και τον σταμάτησαν λίγο παίζω στον Πάο. Δεν είχε παίξει ούτε μισό μάτς. Τότε τον είχαμε το. Είναι παιχταράδες, έλεγε ο συνάδελφος. Ξέρω Βραζιλία. Και ο Ίντιο λέει και ο Πιά θα αφήσουν εποχή. Εσύ, αυτό μπορεί να υπάρχει. Η κρίση ενός ένα πρέπει λοιπόν να το καταλάβω. Είμαστε δίκαιοι. Η απαξίω. Εγώ καταλαβαίνω όταν κάποιο πάει κάποιον να τον ψηλώσει. Το καταλαβαίνω αυτό. Όταν πριν τον δεις, επειδή έχεις θέματα με τη διοίκηση ή με τον δίπλα, το βγάζεις άχρηστο. Εκεί είναι που εκνευρίζομαι. Πόσοι κατεβάσανε μούτρα οπαδοί, συνάδελφοι, όταν ήρθε ο Κρέσπο. Ναι, όντως. Το παλτό από το παλτό. Δεν το είδαμε. Και ο Κρέσπο είναι τώρα η εγγύηση, δεν καραντί. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά άμα βγαίνεις και τις λες, μετά γίνεσαι κακός. Το λέω εγώ πάντα με τον Νίκο, τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ο Νικολάκης, καταρχήν να πούμε στον Νίκο. Συλληπιτήρια γιατί έχασε τον παππού του σήμερα. Συλληπιτήρια. Να είναι γερός, να τον θυμάται και αυτός και όλη η οικογένεια. Πάντα μιλάω με τον Νίκο και του θυμίζω μια περίπτωση που του είπα να μην βιάζεται. Έρχεται πριν 3 χρόνια ο Σόουζα, το Δεκέμβρη, στον Άρη. Το κλίμα είναι με Αναστόπουλο εδώ, δεν ανεβαίνω από τη Β' Εθνική. Είναι το κλίμα, κατάλαβες. Ο Κρέσπο να ερχότανε, ο κανονικός ο παίχτης που είναι τώρα προπονητής. Ο Μπέκεμπάουερ. Θα λέγαμε ότι είναι άχρηστος. Τέλος πάντων, παίρνει ο Καρυπίδης το Σόουζα. Ο Σόουζα πριν τον Άρη είχε να παίξει 8 μήνες. Γιατί ήταν τραυματίας. Και το παίρνεις Γενάρη. Και το παίρνεις με πολύ λίγα λεφτά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έπαιξε στην Κύπρο, έπαιξε εκεί, έπαιξε εκεί. Τέλος πάντων, μιλάμε τέλος πάντων με Καρυπίδη και τα λοιπά. Λέει, παιδιά, τον έχουμε δει τον παίκτη, τον έχει δει και λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά έχει μία αποχή γιατί είχε ένα τραυματισμό. Κουτσό τον βγάλαμε. Παλτό τον βγάλαμε. Ανύπαρκτο τον βγάλαμε. Τον λέμε γιατί είναι αμυντικό χάφ, εμείς θέλαμε στόπερ. Διάφορα τέτοια χαρακτηρισμοί να γίνεται χαμός. Κάτω από το κείμενο, ο Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Σόουζα. Νομίζει ότι έχει πάρει τον Τζαλτίδη να παίξει στόπερ. Αυτό νομίζει. Δηλαδή το ξέρουν ότι είμαι ο Χρύσανθος. Πάω με τα 120 κιλά μου να παίξω στόπερ κανονικά. Αυτό είναι. Έχει 100 υβριστικά σχόλια κατά του Σόουζα. Μπαίνει ο Σόουζα πρώτο μάτς. Έτσι είναι ο παδός. Μπαίνει ο Σόουζα πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Κόβει, κάνει, ρε. Πεκτάρας! Τελειώνει το συμβόλαιό του. Μη τυχόν και δεν ανανεώσει το Σόουζα. Πάρ' τα 130 χιλιάρικα τώρα. Τώρα, ποιο Σόουζα, μωρέ, τώρα. Αυτό θα γίνει. Τώρα δεν κάνει για την ΑΕθνική, διάβασα. Τώρα, σήμερα το διάβασα το πρωί. Ρε παιδιά, εντάξει. Ο οπαδός όμως, όπως λέει και ο Στέργιος, έχει κάθε δικαίωμα να σχολιάζει για να κάνει. Απλά εμένα με εκνευρίζουν τα απαξιωτικά, τα παλτά, το ένα, το άλλο. Ήρμα. Εδώ ο οπαδί του ΠΑΟΚ που υποτίθεται και μισθωρία. Όχι του ΠΑΟΚ, Στέργιο, όχι του ΠΑΟΚ. Οπαδί του ΠΑΟΚ. Ενώ βάδιζε ήδη ο Λουτσέσκο προς το πρωτάθλημα, μήνα Γενάρη, Φλεβάρη είχε ήδη καταγράψει ένα ήττο, ξέρω εγώ, 30 αγωνιστικών, είχε πάρει 2 κύπελα. Το βρίζανε πατόκορφα. Οπαδί του ΠΑΟΚ. Έβλεπα τι θα γίνει. Ναι, έβλεπα τι θα γίνει, ναι. Έβλεπα να που μας πούλησε μια εβδομάδα πριν το μάτς. Ο Ράσβαν στον ΠΑΟΚ δεν τα έχει δώσει κανένας μέχρι στιγμής. Ποιο? Αυτά που έχει δώσει με το μικρό του Λουτσέσκου. Δεν τα έχει δώσει κανένας. Ο Ράσβαν. Κανένας προπονητής του ΠΑΟΚ, κανένας, δεν ήταν τόσο συνεπής και να δουλέψει για τον σύλλογο. Κανένας. Όχι κανένας. Τόσο συνεπής κανένας. Έλα, εντάξει, υπερβολή. Νυχθημερών, Κώστα. Υπερβολή, ένα πρωτάθλημα πήρατε, εντάξει, υπερβολή. Και, κύπελα, και θα έπαιρνε και δεύτερο αν δεν το κλέβανε. Και αίτητο κιόλα το πρωτάθλημα. Οι προπονητές, οι θεατρικοί. Έχει δύο ήττες. Συγγνώμη να του κάνω για το αίτητο που λέτε. Αυτές τις δύο ήττες τις βάζετε μέσα. Ποιο? Τα 0-3 στα χαρτιά. Αυτό δεν σωστό, σωστό, σωστό. Περίμενε. Λαλάλι. Από εκεί ξεκινάει το αίτητο. Από εκεί ξεκινάει. Όχι, δεν είμαστε Άρης εμείς για να το βάλουμε να πούμε ότι δεν ισχύει, άρα έχουμε 55. Σωστό και αυτό. Εμείς τι δεν είμαστε Άρης. Ο Άρης έχει 29 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη αίτητος. Αυτό. Αυτό είναι. Ούτε 50 χρόνια ούτε 100 χρόνια λέω. Ναι. 29 συνεχόμενα παιχνίδια. Στην έδρα του. Στην έδρα του. Όσα, όποτε και αν είναι. Όποτε και αν είναι. Στα 100-400 χρόνια. Τι κάνουμε, ναι. Αλλά 29 δεν συνεχόμενα έχασε. Μάτς. Ναι. Με Manchester City, με Ατλέτικο Μαδρίτης, με Ρώμα. Έτσι. Κανονικά. Όλα. Ρόζεμπορκ.
Ρόζεμπουργκ. Έτσι. Μόλντε. Μόλντε. Χ. 3-0. Χ, Κώστα. Κέρδισα. Ήθελα εδώ να το θυμόσαστε. Λοιπόν. Αποθήκαμε εκείνο το βράδυ για να περάσει ο Άρης. Δεν τα κατάφερε. Της καρδιάς μας. Πόρε λέγατε. Τέλος λοιπόν, πάντων, προχωράμε. Ο οπαδός, όχι όλοι, μέρος των οπαδών που ξαναλέω εγώ αυτήν την άποψη με οχική κοταλήξη, απλά κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο, δεν εκφράζουν το μέσο οπαδό της κάθε ομάδας. Όλοι αυτοί που παίρνουν σβάρνα ιστοσελίδες κτλ. Θα πρέπει όμως όταν δίνουν συνάδελφοι το παράδειγμα, θα πρέπει λοιπόν και οι συνάδελφοι να είναι πιο προσεκτικοί και να μην φέρονται και να μην άγονται. Λέμε ότι ο οπαδός έχει δικαίωμα στην κριτική και καλά κάνει και να τα βλέπει, ας πούμε, και οπαδικά μονόπλευρα τέλος πάντων κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι και ενημερωμένος. Και δικαίωμα έχει στην δεν κριτική. Δεν συνάδει το ένα με το και άλλο. Θα φωνάξει και λίγο παραπάνω στην αποτυχία και έτσι πρέπει. Να φωνάξει. Εγώ σου λέω, η μόνη μου διαφωνία είναι όταν βγάζουμε παίκτες άχρηστους ενώ δεν τους κρίνουμε με προπονητές. Δηλαδή πρέπει να σου πω, ο Ένινγκ, παιδιά, έχει 7 μάτσα ήττος. Είναι ένας καινούριος προπονητής. Γερμανός. Ήρθε. Έχει δώσει 7 παιχνίδια. Σ' άλλα έπαιξε καλά ο Άρης, σ' άλλα όχι. Γενικότερα όμως παίρνει το αποτέλεσμα. Οκ, okay, έχει και μια γκέλα με τη Λαμία εντός έδρας. Θεωρώ και στον Πανιόνιο γκέλα την ισοπαλία. Από εκεί και έπειτα είναι φυσιολογικά τα αποτελέσματά του όμως. Δηλαδή, στον Ατρόμητο πήγαινα και Κέζα κάθε χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο χάνει ο Άρης εκεί. Με τις καλές ομάδες που είχε. Έτσι. Ναι. Από την ΑΕΚ, τι κάνει ο Άρης στην ΑΕΚ. Στην Τούμπα, τι κάνει ο Άρης στην Τούμπα τα προηγούμενα χρόνια. Πήγε, πήρε αποτελέσματα. Το διπλό με τον Ατρόμητο που κι εγώ να μην πέσει το 0-1, ο Αναστόπουλος ήταν προπονητής του Ατρόμητου. Του Ατρόμητου με σκέτζο βοηθό. Που έβγαλε τον. Σουμπίνιο. Το Σουμπίνιο μόλις είχε σούσει το δοκάρι. Αυτός ο μάγος των πάγκων, ο Νίκος Αναστόπουλος. Θα αναφερθούμε μετά τη μία. Στη μαγιά του Νίκο Αναστόπουλου. Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι θα τον βγάλουμε εδώ να τα πει. Να τα πει. Ποιόνα! Με πολύ μεγάλη χαρά. Το μεγάλο Νίκο Αναστόπουλου. Έλα ρε. Με πολύ το μεγάλη χαρά. Κορυφαίο Έλληνα σκόρ. Έλα ρε. Α, να βγάζουμε μόνο τον Νίκο Καραγεωργίου εδώ. Βγάλω τον Άρχισαν Θεέ. Υπάρχει. Συγγνώμη. Τον Νίκο ποδοσφαιρικά ο Νίκο Καραγεωργίου με τον Νίκο Ξάνθη. Περίμενε. Νίκο Καραγεωργίου. Νίκο Αναστόπουλο. Πού πάει, πού πάει. Καμία σχέση. Κάνει το ίδιο λάθο και βάζει στου βάλει ανθρώπου. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Νίκο Καραγεωργίου. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική. Πολύ ωραία είχατε. Για τα παλιά και για τα καινούργια κτλ. Δεν προκάλεσε κανέναν. Και με αφορμή το 6-1 του Πάου τον βγάλαμε. Τι κάνει αυτό κτλ. Δεν θα βάλει λοιπόν τον Νίκο Καραγεωργίου στο τσουβάλι με τον Νίκο Αναστόπουλο που πήρε χαρτάκι την Παεολυμπιακή. Όχι, όχι, όχι. Και πήγε να πει δύο πράγματα δικά του. Όχι, όχι. Για τον Πάου και την Ξάνθη και τις σχέσεις τους και για το ότι ο Κόκαλης θέλει το οικόπεδο που του ανήκει. Τον είπα τον Νίκο Αναστόπουλο τον άνεργο. Πάρε το χαρτάκι από τον Νίκο Αναστόπουλο. Η ατζέντα του Μαρινάκη. Αυτά τα δύο πρέπει να πει. Χαρτάκι δεν πήρε, αλλά την ατζέντα του. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν λένε κάτι, κάποιοι δικοί σου, αυτά που θέλει ο Ιβάν παίρνει χαρτάκι από τον Ιβάν. Εσείς δηλαδή, ό,τι λένε οι δικοί σας, τα λένε επειδή είναι το δίκαιο, το σωστό. Και όταν είναι ο άλλο που είναι ο άλλο. Είναι αυτόφωτη. Αυτό έχει δηλώσει ο ίδιο. Αφού με λένε τσάτσου του Μαρινάκη, είναι καμάρι μου. Το έχει δηλώσει ο ίδιο. Εντάξει, προφανώ παραμένει στο ίδιο καράβι. Α, ναι, υπάρχει αυτό. Στη δημόσια τηλεόραση. Για να ρωτήσει δύο πράγματα. Όταν όμως λέμε. Δύο, όταν όμως λέμε. Αυτό, Χρήσανθε, ότι ο Ιβάν Σαββίδης είπε ότι είμαι λαγός της κυβέρνησης. Εκεί παρεξηγηθήκατε. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης λέει ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι δικός μου. Λέτε εννοούσε εδώ από τη Μακεδονία. Αυτό εννοούσε. Είπε δικός μας άνθρωπος. Το λαγός της κυβέρνησης τι εννοούσε. Δικός μας άνθρωπος. Το λαγός της κυβέρνησης τι εννοούσε. Χρήσανθε, εγώ μιλάω για ποδόσφαιρο, δεν είμαι μέτρα του πολιτικού ρεπορτάζ. Ούτε ξέρω το τι έγινε ακριβώς. Θα πρέπει να αντιληφθείς, Στέργιο μου, ότι το ποδόσφαιρο είναι το 1% της πολιτικής του τόπου. Και επειδή είναι λαοπρόβλητο, το βάζει μπροστά ο Ιβάν, ο Μαρινάκης, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Αυγενάκης και όλοι αυτοί. Για να καλύψουν το τι κάνουν στο υπόλοιπο 99%. Δεν υπάρχει αυτό, μιλάω για ποδόσφαιρο. Όταν υπάρχει ποδοσφαιρικός παράγοντας και ο ένας και ο άλλος που βγαίνει και λέει δεν θα γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Που έχει 15 μίντια. Και αντίστοιχα ο άλλος είναι κουμπάρος με τον πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει λοιπόν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο μπορεί να πει, για ποδόσφαιρο μπορεί να μιλήσει ο Κοστούλας. Μιλούσαμε για τον Νίκο Αναστόπουλο. Τον γίγαντα. Που δεν μπορεί, φυσικά. Που δεν μπορεί. Να έχει ο Ολυμπιακός 5 υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές. Μιλάμε, Χρήσανθε, δεν ξέρω αν σου διαφεύγει. Ολυμπιακός. Για εγκληματική οργάνωση πλέον συμμορία. Ναι. Που είναι μέσα για αρχηγός
και οργανωτής, ο μεγαλομέτωχός του. Συκοφαντίες, Κώστα. Όταν λοιπόν ο κάθε άνεργος προπονητής όπως είναι ο Αναστόπουλος ξεχνάει. Άσε με λίγο να τελειώσω λίγο. Άσε με να τελειώσω. Ο Καραγεωργίου τι είναι. Πάρω τηλέφωνο και κλείψω. Ο Καραγεωργίου τι είναι δηλαδή. Έχει δουλειά. Δεν βγήκε ο Καραγεωργίου. Άνεργος είναι κι αυτός. Τι το λες ο κάθε άνεργος. Και ο Καραγεωργίου άνεργος είναι. Και είναι πολύ καλύτερος ο Αναστόπουλος. Τι σχέση έχει ο Καραγεωργίου τώρα με τον Αναστόπουλο. Τι συγκρίνει τώρα με τον Αναστόπουλο. Είναι φίλος μου ο Αναστόπουλος. Μην τον βρίζει. Είναι φίλος μου, ρε φίλε. Και επειδή είναι φίλος σου, δεν πρέπει να πούμε δηλαδή το όταν κάνει ένα στραβό. Ναι. Όταν λοιπόν βγαίνει με το χαρτάκι από το Βαγγέλη Μαρινάκη, ή του δώσει την κυριολεξία, ή απλά έχει το DNA του να υπερασπίζει το Μαρινάκη. Και με τόση σπουδή λέει, σωστά. Εμείς το έχουμε πει την πρώτη μέρα. Πρέπει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να δράσει γρήγορα. Να τελειώνει το παραμύθι. Εντάξει, όταν λοιπόν το κάνει αυτό σημαία ο Νίκος ο Αναστόπουλος και ξεχνάει ποιες υποθέσεις παραμένουν στα συρτάρια. Για τον Ουρουάν, τον Θανάση Τζίλο, τη συμμορία, την κλιματική οργάνωση. Εντάξει, δεν μπορεί λοιπόν ο Νίκος Αναστόπουλος να μου κουνάει το δάχτυλο. Εντάξει. Αν θέλει μια θέση στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, να γλύψει λίγο ακόμα τον Βαγγέλη Μαρινάκη και να πάρει μια θέση εκεί. Εγώ δεν σου είπα ότι κακώς θα είπα αυτά. Μαζί του είμαι. Εννοείται πως θα τα πει, δεν κατάλαβα. Είναι μια υπόθεση που 10 μέρες, μια εβδομάδα εκεί πήγε η κουβέντα. Θες να βγαίνουν του Ολυμπιακού και λένε για τον Ολυμπιακό. Βγαίνουν του ΠΑΟΚ και λένε για τον ΠΑΟΚ. Πήγε εκεί μόνο να πει αυτό. Και αυτό, έκανε, και αυτό έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή θα πάει τώρα ένα του ΠΑΟΚ. Και πήγε βγει και ο Μήνος, όπως είδες. Λένε τίποτα για τον ΠΑΟΚ Ξάνθη. Για την φάση αυτή τίποτα δεν λένε. Δεν λέει κανένα τίποτα. Για το ΠΑΟΚ Ξάνθη, για την αγορά των εγκαταστάσεων και όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Εδώ προσπαθείτε να μας πείσετε ότι, ότι επειδή εφαρμόστηκε το VAR, πρέπει να πούμε μπράβο στο ΠΑΟΚ TV, επειδή έδινε ναι, κάτι γραμμή. Ναι, Χρήστα, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα για το ΠΑΟΚ TV. Και έχει φάει πολύ λάσπη το ΠΑΟΚ TV. Έχει φάει λάσπη. Πώς μπορούμε με το ΠΑΟΚ TV να είμαστε σίγουροι. Θα είσαι σίγουρος. Δεν μπορούμε. Μια χαρά λειτουργεί το ΠΑΟΚ TV. Στο ΠΑΟΚ Ξάνθη. Σε αντίθεση με το VAR στο Καραϊσκάκι. Μια χαρά λειτουργεί το ΠΑΟΚ TV. Τα έχει ξεχάσει αυτά γιατί είναι η αγαπημένη ομάδα δεύτερη. Και το VAR στην ΕΡΤ χθες δεν είδα να παίρνει ο Άρης το σφύριγμα που είναι φάουλ. Πες τα Χρήστα, δεν το είπα. Το είπα, ρε φίλε. Εγώ απλά λέω ότι στην Τούμπα από την πρώτη αγωνιστική μέχρι τώρα η μεταδόση είναι μια χαρά. Γιατί είχαν και αυτό το άγχος μερικοί. Πώς μπορεί να είναι. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι αντικειμενικές μεταδόσεις. Δεν είναι αντικειμενικές μεταδόσεις. Είναι ΠΑΟΚ. Η μεταδόση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Συμπέσω ότι είναι. Εγώ ως τηλεθεατής βλέπω ότι ο Σπυρόπουλος παίζει ΠΑΟΚ. Δεν έχω δει ούτε μία. Καθαρά ΠΑΟΚ. Και είναι φυσιολογικό να παίζει ΠΑΟΚ και δουλεύει στο ΠΑΟΚ TV και στο Open TV. Τι θα παίζει. Τι θα λέει. Τι θα λέει. Εσύ να ακούς τον φαντάζομαι και αυτός φίλος είναι τον Θανηλάκη να περιγράφει Ολυμπιακό. Δεν είναι φίλος μου ο Θανηλάκης. Όχι. Εκείνα... Ούτε με απασχολεί ο Ολυμπιακός και στο έχω ξαναπεί. Τον Ολυμπιακό τον έχω κράξει πολλές περισσότερες φορές από εσάς. Ποιον. Τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ω, αδερφός μου. Το Θανηλάκη. Το Θανηλάκη. Όχι το Θανηλάκη. Τον Ολυμπιακό τον έχω κράξει πολλές περισσότερες φορές από εσάς. Δεν θα τον κράζω όμως τώρα τον Ολυμπιακό επειδή θέλετε εσείς. Εσείς θέλετε να κράζουμε τον Ολυμπιακό επειδή θέλετε εσείς και επειδή έχετε κόντρα εσείς. Όταν ψηφίσατε τον Ολυμπιακό δεν λέγατε τίποτα. Άντε πάλι. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ σαν τον Ολυμπιακό, οι μεταδόσεις στο ΠΑΟΚ TV θα ήταν εμετικές, δεν θα μπορούσες να ακούσεις δευτερόλεπτο. Είναι μια χαρά μεταδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλές, Χρήστανθε. Είναι καλές. Είναι καλές. 55-45 είναι Χρήστανθε πτέσμα. Στο ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν, γιατί το κριτήριο δεν είναι τα ΠΑΟΚ Ξάνθη. Να πάμε λίγο στο διάλειμμα. Στο ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν, στο γκολ του Μπίσεσβαρ που είναι offside και φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι offside. Ο Σπυρόπουλος φιλέ, μέχρι να βγει η απόβαση του VAR λέει ότι είναι γκολ. Και μετά το αλλάζει όταν το σφυρίζει το offside και λέει α, τελικά εδώ είναι offside. Να μην πω το άλλο που ακούγονταν στην Ετζιανά, ότι τον καλύπτει ο παίκτης στο corner. Επί πέντε εκπομπές λέγανε αυτό το πράγμα. Ότι τον καλύπτει ο παίκτης στο corner και ο παίκτης θα παίξει του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, θα βγω από τα ρούχα μου. Και δεν είναι και όλο το θέμα. Είναι γνωστό ότι ο Άρης αδικείται όπου και να παίξει και τον σβάζουν στο γόνατο. Και? Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό. Και δεν, κοίταξε να σου πω κάτι. Η γενίκευση και το να λέμε η ηρωνία δεν είναι αυτό. Πώς θα ζητήσει, δεν είναι. Αδικήθηκε στην. Ναι, στον Ατρόμητο αδικήθηκα. Στον Ατρόμητο και στην Τούμπα δεν είναι κόκκινη. Αυτό είναι. Δεν έγινε σφαγή όπως είχε γίνει με το Σταυρίδη στην Τούμπα για να κερδίσει τότε. Δεν είπα εγώ ότι έγινε σφαγή. Θεωρώ ότι μία φάση, η κάρτα εκεί του. Εδώ ακόμα δεν έχει πει του Golden Offside πέρσι. Του Άρη στην Τούμπα. Εδώ είναι το καλύτερο. Oh, πάμε. Πέρσι ο Κάκος λοιπόν αυτό υπό την offside γιατί λέει έστω και λίγο. Εγώ εσένα ρωτάω, ήταν offside ήταν το κόλπο που σου φάρισε. Ποιο? Το κόλπο που σου φάρισε. Φυσικά και ήταν offside. Oh, το είπε. Φυσικά και ήταν offside και το έγραψα κιόλας τη μέρα την ίδια. Κόψε το ηχητικό αυτό να παίξει τα site. Απλά, πρόσεξε να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί πάμε σε μια τέτοια λογική εμείς. Και είμαστε ένας με 100. Ξέρεις γιατί πάμε σε τη λογική. Γιατί φίλε,
αυτή την τρέλα εντός εισαγωγικών μας την πουλάτε εσείς. Δηλαδή προσπαθούν να με πείσουν από χθες ότι το ΠΑΟΚ TV είναι το καλύτερο που υπάρχει. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι στο ΠΑΟΚ TV είναι αντικειμενικοί. Δεν είναι αντικειμενικοί, φίλοι, είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Είναι σαν να έβγαινα εγώ στο Άρης FM και να έλεγα. Ο Άρης FM, το πιο αντικειμενικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ εμείς λέμε την πραγματικότητα και την αλήθεια, όχι, παιδιά. Εντάξει, απευθύνεται σε ένα κοινό. Δεν καταλαβαίνω τη σπουδή σου, Κρίσανθε, γιατί κάθε φορά που ακούς ο Αναστόπουλος Ολυμπιακός. Ο Αναστόπουλος είναι προσωπικός μου φίλος. Ο Ολυμπιακός τον γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Και τα κείμενα που έχω γράψει για τον Ολυμπιακό, πάρτα και δέστα. 150 κείμενα κατά του Ολυμπιακού. Του Γκυρτζίκη, του Σαρή και όλων αυτών. Είναι στο διαδίκτυο. Και στον Καζέτα και στο SDNA. Κατά του Ολυμπιακού, κατά του Μαρινάκη. Του φίλου σου, λοιπόν. Ο Αναστόπουλος είναι ο γίγαντας, ο κορυφαίος σκόρερ Έλληνας όλων των εποχών. Εσύ πες δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέει χαζομάρες. Καμία χαζομάρα. Άλλο το ένα, άλλο γιατί το είναι άλλο. Χαζομάρα. Είναι χαζομάρα που είπε ότι δεν γίνεται μεσούς της περιόδου να πάει ο Κόκαλης να πάρει τις ακαδημίες. Αν έρθει ο αντίστοιχος του ΠΑΟΚ είναι μέσα στη σεζόν και το ζητήσει, τι θα λέμε εδώ. Θα ουρλιάζουμε. Δεν έχουμε εδώ τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν αν είχαμε. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Αν είχαμε. Με το αν δεν γίνεται και κουβέντα. Η διερεύνηση, και η διερεύνηση της υπόθεσης. Τον έχουν περάσει τον Κόκαλη, χωρίς να θέλω να τον υπερασπιστώ. Τον υπερασπίζεις όμως. Και αυτόν τον και το γιο του, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουν περάσει πριν ο Κορδέλα. Κόκαλης άρα, και ΣΥΡΙΖΑ. Που κάποτε το βρίζατε. Ναι. Τι θα κάνω εγώ σαν Κόκαλης όταν με περνάει πριν ο Κορδέλα. Δικαιώνεται, δικαιώνεται χρόνια πολλά στο μεγάλο τον Νικόλα. Τον Νικόλα. Οδοκράτη το Κόκαλη. Οδοκράτη Κόκαλη. Τα έλεγε επί σειρά. Τα έλεγε. Τώρα θα πάμε στο break. Τα έλεγε. Πάμε στο break. Τον Κόκαλη. Άκου και τον Κόκαλη. Θα οδοκράτη τον Κόκαλη. Πάμε στο break, είπαμε. Συγγνώμη. Να πάρει τηλέφωνο να βγει ο Νίκος Αναστόπουλος. Να το φιλοξενήσουμε. Βγάλε τον άλλο τον Αναστόπουλο. Θα γίνει όμως ό,τι και δεν θα μιλάς. Όπως δεν μιλούσα εγώ στον Καραγεωργίου για να μην του πω και το κοντέλι. Δικό σου θέμα είναι το. Έλα ρε με τον Αναστόπουλο, τον κάντε μάγκα τώρα. Πρώτος μάγκας είναι έτσι κι αλλιώς. Καλά, ναι. Ο Νίκος Αναστόπουλος. Εντάξει, ναι. Ο Νίκος Αναστόπουλος. Εντάξει. Αυτός που κέρδιζε μέσα στην Τούμπα, ακόμα και με την Καλυθέα και τα Γιάννενα. 2-3. Εδώ είμαστε. Στρέψαμε, δε τρία ώρα. Χορηγούς έχουμε. Έχουμε, ναι. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πάτε και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, γιατί διαθέτει και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά και σας δίνει και αμάξι αντικατάστασης εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας, γιατί δυστυχώς η πόλη μας δεν έχει άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς, άρα χρειάζεται αυτοκίνητο, σας προσφέρει το Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, σε περίοδο 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη, και υπάρχει και το otokalogeras.gr στο ίντερνετ με πάρα πολλές χρηστικές πληροφορίες και για τις προσφέρει το Καλογεράς, αλλά γενικότερα και σημαντικά νέα για τα αυτοκίνητα. Και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold έχει ανοίξει από τη μία η υπηρεσία delivery στο 2310-62-85-86 μέχρι και τη μία τα ξημερώματα. Πάρα πολύ μεγάλες προσφορές, δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 12,5 ευρώ, τρεις τετράγωνες πίτσες που χρειάζονται 7 άτομα για να τις φάνε μόνο 16 ευρώ και φαγητά ημέρας. Μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα ανανεώνεται το μενού. Μεσολογείο δύο συσικές εξυπηρετεί η κορυφαία πίστα Θεσσαλονίκη και στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Ξαναλέω 2-3-10-62-85-86. Αυτά. Τι λέγαμε για τον Βαγγέλη Ιωάννου. Λοιπόν. Φίλος μας. Κώστα, τώρα ποιος είναι ο προπονητής στον Άρη. Σε ποιον Άρη. Το μπάσκετ. Να βγάλουμε τον Αντώνη. Βγάλ τον Αντώνη. Βγάλ τον Αντώνη. Λοιπόν. Ειδήσεις.gr πρέπει να λέγεται εκπομπή. Θέμα Σούμποτς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Επικοινωνήσαμε με τον. Ακόμα. Ναι, μέχρι στιγμής είπα. Μιλάω καλά ελληνικά. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τον επιτυχημένο τεχνικό. Με το που έγινε γνωστή η παρέτηση Σούλη Μαρκόπουλου. Μας είπε ότι δεν με έχει πάρει κανείς από τον Άρη. Δεν έχω τίποτα. Φίλε. Ο Λευτέρης. Ακόμα. Λες να πάει ο Λευτερής. Ακόμα, Κώστα. Λες να πάει ο Λευτερής. Εξαρτάται ποιος θα κάνει την επιλογή. Α, μπράβο. Κώστα, στον Άρη δεν ξέρω ποιος κάνει τις επιλογές. Ναι. Έχω μπερδευτεί, δεν ασχολούμαι και τόσο επισταμένα. Ναι, ναι. Έχω αντιληφθεί ότι υπάρχουν μάνατζερ γύρω από την ομάδα, μάνατζερ μέσα στην ομάδα. Ένας πρόεδρος ο οποίος, ό,τι να είναι, δεν είναι καν στα παιχνίδια. Είχε δουλειές. Ψάχνουν λεφτά για να πληρώνεστε. Για να πληρώνεστε. Εμείς. Έκφραση, ναι, εσύ στον Άρη. Νομίζω ότι δεν ψάχνει καθόλου λεφτά για να πληρωνόμαστε, Κώστα, με την έννοια ότι τα λεφτά με τα οποία πληρώθηκαν τελευταία φορά οι παίκτες, τα μάζεψε ο κόσμος και ο ερασιτέχνης. Αυτά είναι τα λεφτά.
που εντάξει, πήγα, δεν έχει ρε παιδιά μηχανή που βγάζει λεφτά ο άνθρωπος. Μιας... Το λάθος του είναι. Σκίσε με να αλλάξω ράφτη κάθε Δευτέρα 12 με 2. Κώστα, είναι φωτογραφία η κοπέλα, η συνάδελφος, και είσαι και εσύ φωτογραφία. Η Αρκούδα. Ναι, η Αρκούδα, ναι. Λοιπόν, λοιπόν ναι, λέγαμε ότι δεν έχει μηχανή με λεφτά, όμως το πρόβλημα, Χρήσανθε, για μένα είναι αυτή η υπερφύελη στάση που κρατούσε από το καλοκαίρι. Πώς έχουμε τον συνάδελφο. Αυτός ο Λάρτζ, ας πούμε, και καλά ότι αυτό και τέτοια. Περιμένει. Το πρόβλημα, ναι. Το πρόβλημα, λοιπόν, θα το πω κι εγώ. Η συμπεριφορά, με λίγα λόγια. Και θα καλησπερίσουμε πρώτα τον Αντώνη. Αντώνη, τι κάνεις? Καλησπέρα, παιδιά, την καλησπέρα μου και στους κρατές. Εγώ θα πω κάτι, μια που βάλαμε και τον Αντώνη στην παρέα, θα πω το εξής. Χωρίς να έχω τη γνώση του ρεπορτάζ που έχει είτε ο Αντώνης είτε ο Κώστας που ασχολούνται με το μπασκετικό ρεπορτάζ. Εγώ άκουγα, λοιπόν, και παρακολουθούσα έναν άνθρωπο σαν ακροατής, αλλά είχα και την ευχαίρεια να κάνω και δύο τηλέφωνα, να μάθω και δύο πράγματα παραπάνω. Τα τηλέφωνα πιο πολύ ήταν σε εσάς. Μάλιστα. Στους μπασκετικούς ρεπόρτερ, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν πήρα το χάρι του Παπαγεωργίου να ρωτήσω, δηλαδή. Θα μπορούσα. Δεν το έκανα, γιατί δεν έχω το touch αυτό του ρεπορτάζ. Ναι. Λέω το εξής. Εγώ, λοιπόν, άκουγα έναν άνθρωπο να μου μιλάει για τον αυτοκράτορα. Άκουγα έναν άνθρωπο να μου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σωστό. Μου μεταφέρθηκε ότι όταν πήγαν οι συνδεσμοί και του είπαν πρόσεξε, θα πέσουμε. Και μετά θα πέσουν κι άλλοι. Είπε δεν υπάρχει περίπτωση. Είπε τι λέτε, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε, τι είναι αυτά που λέτε. Το ρωτούσαν, υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, όλα καλά τα έχουμε ρυθμισμένα. Δεν έχουμε αυτό, θέμα. Αυτό λέω, αυτά που έλεγε. Όλα είναι εντάξει, όλα είναι καλά. Ο αυτοκράτορας, ναι, τα λεφτά, είμαστε καλύτεροι. Αυτό δεν έχουμε πρόβλημα και μια χαρά. Ενώ όταν, αν λοιπόν, το έλεγε. Όταν λοιπόν η διοίκηση πάει σε αυτή τη λογική και ο παίχτης θέλει να πληρώνει στο μήνα, σου λέει έχει λεφτά, εμένα γιατί δεν με πλήρωσες. Βλέπει να λύνονται τα μπαν, εμένα γιατί δεν με πλήρωσες. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος για μένα πρέπει να φύγει χθες, τότε υπάρχει μια ελπίδα. Πώς είναι η ελπίδα? Όπως έγινε και παλιά με τον Αρβανίτη. Έλα εδώ, χρωστάω 10, έγινε. Δεν έχω. Θες να πάρεις 2. Έτσι θα γίνει και τώρα. Μόνο έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και ο Γουλιέλμος αυτό έκανε. Και ο Γουλιέλμος αυτό έκανε. Ο Γουλιέλμος δεν έκανε αυτό. Να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος. Ναι, όντως, γι' αυτό τον καλέσαμε. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, έχει μαλλιά στη γλώσσα μας να λέμε ότι επειδή ζούμε σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά εποχή, είναι πολλές οι ομάδες και πολλές οι περιπτώσεις που δεν υπάρχουν χρήματα. Οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η συμπεριφορά. Η ειλικρίνεια, το να κοιτάς τον άλλον στα μάτια και να του μιλάς στα ίσια. Σωστό. Όταν σε ψάχνουν, όταν χρωστάς τον παίκτη και σε ψάχνει και κάνει σφραγές εισερχομένων κλήσεων κτλ. Δεν έχει καμία ελπίδα όλο αυτό το εγχείρημα. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό, αλλά προφανώς ο ιδιοκτήτης είχε κάποιες ασπίδες, κατά τα λόγια του έπειθαν αρκετούς ανθρώπους και έφτασε η ομάδα στο σημείο που έφτασε και αγωνιστικά, γιατί εξαγωνιστικά είναι εδώ και καιρό σε τέλμα. Τώρα συμφωνώ με αυτά που είπε ο Χρήσανθος νωρίτερα. Έτσι είναι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί ο Άρης έχει μπει και σε ένα μεγάλο αγωνιστικό τέλμα. Δηλαδή δεν έχει μόνο να λύσει τα εξωαγωνιστικά προβλήματά του, αλλά να προσπαθήσει να ανακάμψει και αγωνιστικά κάτι το οποίο φαίνεται πολύ δύσκολο έτσι όπως εξελίσσεται το φετινό πρωτάθλημα και κάτι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορεί να γίνει αν δεν αλλάξει κάτι στο διοικητικό ιδιοκτησιακό κομμάτι, δεν ξέρω τώρα, στο εξαγωνιστικό τέλος πάντων. Ναι. Άρα, πού πάμε τώρα, Αντώνη? Άρα τώρα εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, πιστεύω κιόλας. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δρομολογούνται από χθες το βράδυ μετά από μια συνάντηση, εκτενή συζήτηση που έγινε μεταξύ αρκετών ανθρώπων, είτε της ΚΑΕ, του Ερασιτέχνη, επιφανών όπως τους λέμε φίλων της ομάδας. Πιστεύω ότι από σήμερα θα δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις. Υπάρχει και ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο εδώ στον Ερασιτέχνη το απόγευμα για να φανεί τι μέλη γενέστε. Πιστεύω ότι γίνεται σε όλους κατανοητό ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Κυρίως δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί η ομάδα μοιάζει σε αποσύνθεση στο εσωτερικό της. Οι παίκτες, το είδαμε και χθες, μερικά πράγματα για όσους βλέπουν μπάσκετ φαίνονται και με γυμνό μάτι. Εγώ ας πούμε στην περιγραφή που έκανα χθες τον αγώνα, στο τρίποντο του Ντιούρε δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έκανε ο Ντραγκίσεβιτς, που αντί να πιέσει τον παίκτη στο σούτ, γύρισε πίσω για να πάρει το rebound και ο Αμερικανός κόλλησε το τρίποντο που έκρινε το μάτς, ναι. Εντάξει, τώρα και οι παίκτες έχουν σίγουρα τις ευθύνες τους, όμως
Και αυτή, ο καθένας αντιδρά στο εργασιακό του περιβάλλον ανάλογα και με αυτό που εισπράττει, έτσι. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές και όχι μόνο στο μπάσκετ. Σωστό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν παίκτη, από κάποιους παίκτες που έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να τους πούμε, όπως λέμε ας πούμε στους Έλληνες, ποια φανέλα φοράτε και σε ποια ομάδα είστε και όλα αυτά. Καλώς κακώς ο ξένος παίκτης έρχεται να κάνει μια δουλειά εδώ και θέλει και τις ανάλογες συνθήκες. Και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, όταν υπάρχουν άλλο δυσκολίες, θέλει ειλικρίνεια. Ο Ντραγκίσεβιτς συγκεκριμένα αυτό είχε πει. Ότι εγώ δεν θέλω να με κοροϊδεύουν, δεν θα ζήσω από τα 10 χιλιάρικα το μήνα που παίρνω από τον Άρη. Έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά δεν θέλω να με κοροϊδεύουν. Αυτό λοιπόν θέλουν και όλοι οι παίκτες. Είδαμε και τον Κετσεβίτσιους πώς έπαιξε χθες. Όταν βλέπουν να παίρνει ο ένας λεφτά, να παίρνει ο άλλος λεφτά, οι ίδιοι να μην πληρώνονται, έτσι η ομάδα αναγκαστικά χωρίζεται σε κομμάτια. Οπότε όλα αυτά έχουν την επίδρασή τους και στο αγωνιστικό κομμάτι, που ο Άρης έκανε μια πάρα πολύ κακή ήττα, μια ακόμα κακή ήττα. Δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να κολλάει ο κόσμος μόνο ότι είναι κολλημένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μόνος του. Αν ας πούμε είχε χάσει εντός έδρας από την ΑΕΚ, τον Προμηθέα, τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το κακό. Οι ήττες, η φύση των ήττων που έχει κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν και πρέπει να καλυφθούν με εκτός έδρας νίκες και με νίκες στο παλέ απέναντι σε δυνατές ομάδες από το πάνω ράφι. Από αυτές που έχασε μόνο έτσι πρέπει μπορεί να πάρει κερδίσει. Αυτό είναι εδώ. Έτσι ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι και οι ομάδες που θεωρητικά, γιατί ειδικά εμείς στο μπάσκετ το κάνουμε αυτό, το παιχνίδι των προβλέψεων είναι από τα αγαπημένα μας. Λέμε ότι εντάξει, ο Πανιώνιος υποδιάλυση, η Λάρισα σιγά μην αντέξει. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες κάνουν μια χαρά πορεία, ενισχύονται και δεν βλέπω κανέναν διατεθειμένο όπως ακουγόταν το καλοκαίρι να ρίξει την ομάδα, ας πούμε, ναι, να τα παρατήσει κτλ. Βλέπω ότι όλοι παλεύουν και ότι έχουν και αποτελέσματα και κυρίως δεν έχουν τις εκτός προγράμματος ήττες που έχει κάνει ως τώρα ο Άρης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα πρωτάθλημα με τόσο λεπτές ισορροπίες και με τόσες δυνάμεις ομάδες. Και μέσα σε όλα αυτά τώρα ψάχνει και προπονητή. Ψάχνει και προπονητή, ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του. Εντάξει, ήταν μια εξέλιξη που, αν θέλει στη γνώμη μου, ήταν προδιαγεγραμμένη. Ναι. Γιατί και ο Μαρκόπουλος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να προσφέρει πλέον κάτι σε αυτή την ομάδα. Φάνηκε και από το χθεσινό παιχνίδι ότι ενώ υπήρξαν στα προηγούμενα μάτς κάποια δείγματα, δηλαδή άμυνα που έπαιξε η ομάδα με το Περιστέρι, ακόμα και η διάθεση που έδειξε στο Ρέθυμνο χθες δεν υπήρχε. Η ομάδα, όπως είπα και νωρίτερα, μοιάζει να έχει εικόνα αποσύνθησης, όχι τόσο στο παρκέ. Εντάξει, τώρα χθες δεν παρουσίασε τέτοια εικόνα με το γυμνό μάτι, όμως όποιος είναι στο εσωτερικό της το βλέπει και το καταλαβαίνει. Οπότε και ο προπονητής έκρινε ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι άλλο και υπέβαλε την παραίτησή του, αν θέλει στη γνώμη μου, πριν τον απολύσουν. Ναι. Σωστό. Γιατί και αυτό το βλέπαμε να έρχεται. Ναι. Συγγνώμη, ποιος θα τον απολύσει και ποιος θα προσλάβει τον διοίκηση, επόμενο. Ποια διοίκηση, ρε Κώστα. Διοίκηση δεν είναι. Ποια διοίκηση, δεν υπάρχει διοίκηση. Πώς δεν υπάρχει. Πού είναι η διοίκηση. Στιγμή, χάρη στον Παγιοργίου. Αυτή τη στιγμή είναι απόνο ιδιοκτήτης και η Δέλτα Σίγμα, σαν Δέλτα Σίγμα, δεν υπάρχει. Στον Άρη είναι τιμή Σένεκεν και προς τιμή τους τα μέλη του Δέλτα Σίγμα το έχουν παραδεχτεί αυτό, όπως ο Άκης Σακελαρίου, ότι ήταν τιμητικά να είναι στον Άρη. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία σαν τον Άρη να διοικείται με τιμή Σένεκεν πρόσωπα. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει ιδιοκτήτης και δεν υπάρχει και Δέλτα Σίγμα, την ομάδα τη διοικούν άλλοι. Οπότε μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια τώρα. Πάντως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ και ένας άνθρωπος, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ένας άνθρωπος δεν μπορεί φυσικά να και όταν δεν υπάρχει και όταν υπάρχει οικονομική ανέχεια δεν μπορεί να ούτε να τα ρυθμίσει ούτε να τα... Και ο Γουλιέλμος τι λέει για όλα αυτά? Δεν λέει κάτι, μα αυτό λέμε, ότι είναι εξαφανισμένος. Μιλήσει με έργα ο πρόεδρος. Ότι είναι εξαφανισμένος. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Οι πληροφορίες από χθες το βράδυ αναφέρουν ότι και ο Χάρης Παπαγεωργίου, αλλά τέθηκε και το θέμα και στα υπόλοιπα μέλη του Δέλτα Σίγμα, να υποβάλουν την παραίτησή τους για να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις αναφορικά με το διοικητικό κομμάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Άρης δεν μπορεί να αντέξει ούτε μία εβδομάδα ακόμα με αυτό το καθεστώς. Και εδώ που τα λέμε, άμα χάσει, εντάξει, άστομα με την ΑΕΚ που έρχεται τώρα στην Αθήνα, άμα χάσει την επόμενη εβδομάδα και από το Λαύριο, μετά ίσως δεν υπάρχει και νόημα να το παλέψει. Μάλιστα. Ωραία. Προπονητή καινούριο. Προπονητή καινούριο.
Και αυτό θα εξαρτηθεί από το διοικητικό κομμάτι. Αν αποφασίσει ο κύριος Γουλιέλμος, αν αποφασίσει, αν υπάρξει νέα διοίκηση και αποφασίσει αυτή. Εντάξει, ακούγονται πολλά ονόματα, δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή ποιος είναι διατεθειμένος να βάλει το κεφάλι του στον τουρβά, γιατί ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά σε μια στιγμή που δεν έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία του και δεν ξέρω ποιος θέλει να συνδέσει το όνομά του με μια τέτοια κατάσταση. Με το υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς, διοικητικό καθεστώς, πραγματικά απορώ ποιος θα μπορούσε να έρθει τώρα να αλλάξει κάτι. Εγώ νομίζω κάτι ότι θα βρεθούν αρκετοί, Αντώνη. Τι να πω, δεν ξέρω. Αρκετοί, ο Άρης δεν ξέρω. Είναι Άρης. Ναι, ο Άρης είναι Άρης, είπαμε όμως ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι φέτος κινδυνεύει περισσότερο. Φυσικά, κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ. Ειδικά κάποιες παλιές δόξες της ομάδας όπως ο Λευτέρης Ούμποτης που ακούγεται, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Το διέψευσε ήδη. Φυσικά. Εγώ ξέρω μάλιστα ότι είχε γίνει μια επαφή πριν από λίγο καιρό και ήταν αρνητικός. Το διέψε. Πριν φύγει ο Μαρκόπουλος, δηλαδή πριν από το μάτσο. Άρα με έξω. Γιατί επαφές γίνονται για το θέμα του προπονητή με άλλους προπονητές, ενώ ήταν ακόμα ο Μαρκόπουλος στον πάγκο, να το λέμε κι αυτά. Ο Μέξας, άρα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, άμα το πάμε δια το σατόπο απαγωγής. Δια της μανατζερικής απαγωγής. Δεν υπάρχουν και, πολλές επιλογές. Δηλαδή και το όνομα του Θανάση Κουρτόπουλου ακούστηκε. Όμως ποδιακός προπονητής. Θα σωθούμε με αυτό. Να αναλάβει μια ομάδα η οποία είναι στο χείλος του γκρεμού και με το όνομα του Άρη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Μπορεί δηλαδή κάποιοι προπονητές όντως να θέλουν δουλειά ή να είναι άνεργοι κτλ. Όμως πρέπει να λαμβάνονται όλες οι παράμετροι υπόψη. Δεν ξέρω, αυτό πραγματικά είναι και αυτό κάτι που ακούγεται. Βέβαια εγώ είμαι 100% σίγουρος, γνωρίζοντας και το Σάββα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση με το υπάρχουν καθεστώς να αναλάβει, γιατί έχει κάνει και μια προσφυγή κατά του Άρη. Έφυγε 13-14 μήνες απλήρωτος, περίπου καλοκαίρι. Ποιος έκανε προσφυγή? Ο Σάββας. Ο Σάββας, ο Καμπερίδης, έχει καταθέσει προσφυγή κατά του Άρη βέβαια. Εντάξει, αυτό. Ναι, με το υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό λύνεται φυσικά, αλλά δεν λύνεται με την υπάρχουσα κατάσταση. Είναι εύλογο αυτό. Ωραία. Είναι εύλογο. Ο Μέξας. Τώρα τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν γνωρίζω προσωπικά αν υπάρχουν κάποιες επαφές με τον Κώστα Μέξα. Ήξερα ότι είναι υποψήφιος και το καλοκαίρι, όμως η υπόθεσή του δεν προχώρησε. Μάλιστα. Πριν τεθεί καν δηλαδή στο θέμα. Το θέμα είναι ποιος θα επιλέξει. Ποιος θα επιλέξει είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να δούμε πρώτα τι εξελίξει θα υπάρχουν στο εξαγωνιστικό κομμάτι και μετά ο Σανικίτζε, στο θέμα του προπονητή. Τώρα που έφυγε ο Σούλης, μήπως μείνει ο Σανικίτζε. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Σανικίτζε στον αγώνα έχει άλλα θέματα. Στην άκρη δεν καθόταν, ναι. Στον πάγκο, σε άλλη θέση καθόταν τώρα. Στην άκρη. Ναι, τώρα στη θέση του αείμνης του Βασίλη Βουρτζούμη τώρα εναλλάσσονται τα στελέχη του Άρη. Ο γιατρός κάθεται τώρα. Όχι, δεν είναι ο γιατρός, είναι ο general manager της ομάδας, ο Θωμάς Ντούρης. Όχι ο Θωμάς. Ναι, και δίπλα του κάθεται ο γιατρός. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό συνέβαινε και πριν, δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Άρης έτσι κι αλλιώς δεν έχει team manager. Αυτή τη στιγμή είναι, δεν ξέρω, είναι μια νέα μόδα. Δεν υπάρχει team manager στην ομάδα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αρκετά στελέχη τέλος πάντων, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα για την υπόθεση του Σανικίτς, εντάξει, είναι γνωστό. Αντώνη, ο Σούλης έφταιγε. Λίγο έφταιγε. Σίγουρα είχε τις ευθύνες του. Είχε τις ευθύνες του. Οι ευθύνες του Μαρκόπουλου εστιάζονται στο γεγονός ότι η ομάδα έκανε κάποιες κινήσεις. Βέβαια είχε τα ελαφρυντικά ότι η ομάδα συγκεντρώθηκε τελευταία, έτσι, συγκεντρώθηκε τελευταία στιγμή. Ότι προέκυψαν σοβαροί τραυματισμοί οι οποίοι δεν καλύφθηκαν. Σωστό. Και σε εκείνο το κομμάτι ο Άρης μπορούσε να κάνει κάποιες νίκες που θα τον είχαν κάνει να ανασάνει. Σωστό. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι με τον Μποχορίδη, ας πούμε, ο Άρης θα κέρδιζε και τον Ιωνικό και τον Κολοσσό. Συμφωνώ. Δεν καλύφθηκαν λοιπόν λόγω οικονομικής ανέχειας κάποια πολύ σημαντικά κενά. Από εκεί και πέρα. Άρα δεν φταίει αυτό σε αυτό. Από τη στιγμή, για μένα δεν έχει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό. Όχι, στην αντικατάσταση δεν φταίει. Στην αντικατάσταση, ποια αντικατάσταση? Αυτό που λέμε, ότι δεν είναι στην προσθήκη παίκτη όταν τραυματίστηκε ο Λευτέρης. Αυτό λέμε. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν ήταν μα είναι δυνατό να μην ήθελε παίκτε στο Μαρκόπουλος ο Άρης. Έφτασε να παίζει σε κάποια στιγμή με 7-8 έτοιμο πόλεμου παίκτε. Ποιο προβόντιζε δεν είχε. Τότε είχε και μπαν, νομίζω. Όχι, δεν υπήρχε μπαν. Φύγει τον μπαν. Ήρθε μετά από λίγο του Kyle Weaver. Ο Weaver ήρθε μετά, σωστά.
Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό που καταλογίζεται στο Σούλη Μαρκόπουλο, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι ότι έγιναν κάποιες προσθήκες στο ρόστερ, ότι η ομάδα φάνηκε ενισχυμένη, όμως δεν φάνηκε να βελτιώνει το αγωνιστικό της πρόσωπο πλην της άμυνας του αγώνα με το Περιστέρι. Αυτό δηλαδή και προς το χθεσινό αγώνα φάνηκε ότι η ομάδα δεν έχει έλεγχο, ότι είναι δηλαδή το εσωτερικό της είναι τόσο... σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν υπάρχει έλεγχος, δηλαδή φάνηκε και από κάποιες αντιδράσεις των παικτών την ώρα του αγώνα, από πολλά μικρά πράγματα που δείχνουν, φωτογραφίζουν την κατάσταση και την εικόνα μιας ομάδας. Εγώ νομίζω εκεί λοιπόν φυσικά ο προπονητής έχει ευθύνη. Κώστα, σταμάτα να μιλάς, να συζητήσουμε, ασχολείται ο κόσμος. Έχουμε break, Κώστα. Μόνο με αυτό ασχολείται ρε παιδιά. Μόνο break, Κώστα. Ρε Αντώνη, τι λένε τα παιδιά οι άσχετοι. Λοιπόν, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι το μόνο που έκανε ο coach ήταν ότι πήρε δύο ίδιους παίκτες το καλοκαίρι μέσα στο καλάθι. Αυτό ήταν λάθος. Ωραία. Όχι δύο. Άμα βάλουμε και ότι ο Μιλόσεβιτς πλέον δυσκολεύεται αρκετά να παίξει το 4, ουσιαστικά σχεδόν τρεις ήταν οι ίδιοι. Τρεις βαρύς παίκτες. Αυτά έγιναν. Τι γίνεται τώρα είναι. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ξαναρωτάω κι εγώ. Με το Μέτρο τι γίνεται. Τώρα είπαμε. Είπαμε όλα τα καλά. Λεπτομέρειες στις 5. Στις 5. Στο λαμπαουτάρι. Το νέο προπονητή. Στις 5. Όχι, ναι, σωστά. Ο Νίκος Γκάλης έκανε ένα λεπτό. Το περιμένεις μέσα σε ένα τετράωρο το νέο προπονητή. Ναι. 5 η ώρα. Πολύ αισιόδοξο ακούγεται αυτό. Το απόγευμα πρέπει να είναι στην προπόνηση. Στην προπόνηση. 5 η ώρα, Παρασκευή παίζει μάτσι η ομάδα. Άντε κλείσε, γεια. Για να δούμε. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Γεια, γεια. Συγγνώμη, Παρασκευή δεν παίζει. Κώστα. Παρασκευή παίζει μάτσι. Σε break, Κώστα. Τι break, ρε. Καφενείο, λέ. Τι break, ρε. Εδώ γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και γι' αυτό σώθηκαν στις καθυστερήσεις οι κίτρινοι. Με ωρό αντέχω μαζί σου. Με ωρό. Σώθηκαν. Γκολάρα βάζει φέτφα. Τι σώθηκαν στις καθυστερήσεις, έχω και άλλη ευκαιρία που το βγάζει πάνω στη γραμμή. Να το νίκη με ανατροπή και όλα στη Λαμία. Ναι. Με μούφα πέναλτι υπέρ του Όφη πάλι. Παίζω άσο ατρόμητο, Χρήσανθε. Παίζω άσο ατρόμητο. Μου δίνει ένα πολύ μεγάλο τριψήφιο αριθμό για cash out στο 2-1. Και λέω. Και συγκάου. Καλά να πάθεις. Και συγκάου, ναι. Τι μόρι σου άρεσε. Α, μπράβο. Ο Φέτφα, η παιχτάρα. Να πάρω 60 ευρώ παραπάνω. Που δεν σας άρεσε η παιχτάρα, Χρήσανθε. Που γράφετε ότι είναι περιπατής και δεν παίζει άμυνα, έτσι δεν είναι, Στέργιο. Λοιπόν, πήγαμε στο διάλειμμα. Κατέθεσε την έφεση ο Ολυμπιακός για να μειωθεί η ποινή που δεν προέβλεψε ο Χρήσανθος. Έλεγε μόνο πρόστιμο. Αυτό το σκάνδαλο δεν μπορούσε να το προβλέψει. Ποιο. Έτσι δεν Χρήσανθε. Break! Ο έκανε μάλλον έφεση για να μειωθεί η τιμή των δύο αγωνιστικών χωρίς κόσμο με Λάρισα και Παναθηναϊκό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για ένα πεντάλεπτο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τελική ευθεία. Να πούμε ένα μπράβο στην πρωταθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Ντουντουνάκη, για τη μεγάλη επιτυχία της. Την Άννα Ντουντουνάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν να της πούμε χρόνια πολλά. Σωστό και αυτό. Και χρόνια πολλά. Ντουντουνάκη, τι έκανε. Είναι η δεύτερη αθλήτρια. Ναι. Η πρώτη που κατακτά μετάλλιο σε μικρή πισίνα. Ναι. Και μόλις η δεύτερη μετά την Νέρη Νιαγκουάρα. Νιαγκουάρα. Γκαγκαμούρα. Μόλις τους λέμε είναι ο Γκαγκαμούρας. Ναι. Ανεβαίνει στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης. Μπράβο. Χρόνια πολλά και στην Άννα την Κορακάκη. Και στην Άννα τη Μέλιο, τη συμμαθητριά μου. Τώρα όποιον ανεθιμάστε. Και στην Άννα την Ορφανίδου. Να πούμε και ένα μπράβο, βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Χάρη Μάλιο. Ο Βαγγέλης Νανιτζανιάν πήρε. Ποιο? Νανιτζανιάν. Πρώτο κατηγορία τον. Στο πρωτάθλημα του Πανελλήνου που έγινε στη Σπάρτη, ο πυγμάχος του δικεφάλου χρυσό μετάλλιο, και ανέβηκαν επίσης στο βάθρο από πλευρά δικεφάλου Χρήστος Καρακούνης, η Άννα Αρουτουνιάν, χρόνια πολλά και στην Άννα, Βαγγέλης Μουρατίδης, χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους. Την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπαμε. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα έγραψε που κέρδισε ο ΠΑΟΚ την ΚΑΠΑ 15, έκανε ανάρτηση ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Για την νίκη αυτή της ΚΑΠΑ 15 επί του Άρη. Σημαντική. Σημαντική νίκη αυτή. Μήπως μπορείς να μου πεις αν έκανε ανάρτηση και το Σάββατο στην ΚΑΠΑ 17. Έτσι, όχι, Στέργιο. Μπορείς να μας πεις αν έκανε. Είχε δουλειά ο Γιώργος. Είχε δουλειά. Είχε δουλειά. 0-1 ο μεγάλος Άρης. Έτσι ρε. Την Ακαδημία των 2 εκατομμυρίων. Με σκισμένα παντελονάκια. Χωρίς φόρμες, χωρίς προπονητές. Και ήρθαμε και πήραμε το διπλό. Θα φας το μικρόφωνο στο κεφάλι, αν φωνάζεις. Γιατί θέλουν πολύ οδηγείτο αυτή την ώρα, αυτό το πράσινο. Άρη διπλό, διπλό, μέσα στο κρα... Έχω να σου πω το εξής. Ο Νονός. Ότι η επιτυχία του Άρη είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία της αντίστοιχης του ΠΑΟΚ της ΚΑΠΑ 15, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ βάσει ταλέντου η ΚΑΠΑ 17.
αυτή τη στιγμή. Άρα έχω ομαδάρα. Δηλαδή από ταλέντο είναι η καλύτερη κάποτε από τα 19 του ΠΑΟΚ. Και είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Άρη. Μπράβο, μπράβο. Του Άρη. Δεν το έκανε όμως post. Αλλά δεν το κάνει. Ναι. Προφανώς είχε δουλειά ο Γιώργος. Είχε δουλειά ο Γιώργος. Όχι, είχε να γράψει για τον Αναστόπουλο. Έχουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Όχι. Δεν τον έχουμε. Όχι. Να τον έχουμε σε. Αύριο αναλυτικά. Όχι τώρα. Τώρα γιατί πάλι μα φάξανε. Ποιοι? Στο παλατάκι. Ποιοι σας φάξανε? Ποιος σας έφαξε? Μαλαμής και Σόμος, πώς λέγονται. Δεν το είδα. Όλοι αυτοί. Δεν μπορώ να εκφράσω. Τον έχω λίγο αγριεμένο στη μετάδοση του Λίγκα. Θα δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον πρίγκιπα στην Αγία Τριάδα. Α, που πήγες εκεί. Πήγα χθες, ναι. Πολύ, σ' αρέσει. Πολύ ωραίο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Τον έχω φίλο στο Facebook, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Ο πρίγκιπας, ο οποίος διαπίστωσα όταν μπήκα μέσα και τον είδα και τα λοιπά, κατάλαβα. Και έμαθα και το επίθετό του και τα λοιπά. Πέρα ότι τραγουδάκι πολύ ωραία. Με τον Κουνιάδο μαζί σε πάω, Κώστα στον Εύωσμο. Στο Σεριάνι. Να σε πάω. Να με πα. Όλη η Ελλάδα πάει στα voice και στα αυτό. Μπουζουξή είναι ο. Ελλάδα έχει ταλέντου. Μπορεί να πάει. Α, ναι, τραγουδάει κιόλας, ναι. Τραγουδάει κιόλας, ναι. Θα σε πάω σε Γιάννη, με τη Μαρία. Πόσα πλήρωσες? Τι? Μας έκανε τραπέζι ο Νίκος. Μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Νίκο. Έτσι. Χαιρετίσμα λοιπόν στο φίλο μου τον πρίγκιπα. Φοβερή γαρίδο μακαρονάδα, φίλα. Να σου πω και το επίθετό του, θες να το πω στον αέρα, όχι. Του Νίκου ή το τέτοιου. Του πρίγκιπα. Σαμλίδης. Μπράβο. Ναι, πού έπαιζε ο αδερφός του. Στο... Γιατί έτσι κατάλαβα πόσο. Στο Βαθύλακο. Ποιο Βαθύλακο, ρε. Στην Καλαμαριά πρέπει να το ξέρει. Ναι, σωστά, ναι. Και το κυριότερο, όταν ξεκινήσαμε κάποτε στην αθλητική να γράφουμε το Χωδροδημόπουλο μαζί. Στέλιος. Το Στέλιο. Μας, ναι. Έπαιζε φίλε στον Κολυνδρό. Αναγέννηση Κολυνδρού. Αναγέννηση. Με πορτοκαλί στολή, Β' Εθνική έπαιζε Στέλιο. Το 1999 ο Κολυνδρός. Με... Και ένα προπονητή εκεί, Οδυσσέα το λέγανε στο μικρό, συγχωρέθηκε από την κακιά αρρώστια. Που ήταν προπονητή στον Κολυνδρό. Συλληπιτήρια. Και στο Πιερικό ο Μάκης Τερζόπουλος. Παντού υπάρχει, ιστορία, παντού υπάρχει ένας Μάκης. Παντού. Παντού. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με τον πρίγκιπα στο Σεριάνι. Θα σε πάω, Κώστα, Σεριάνι. Ναι, θέλω. Και Σπύρο Ρουμελιώτη, αλήθεια αυτή. Θέλω, θέλω. Μια χαρά. Το βόλιο του ΠΑΟΚ. Ναι. Πήρε άλλη μια νίκη. Χθες, να πήρε. Ανέβηκε το γυναικείο βόλιο τι έκανε. Στραβοπάτησε ο Ολυμπιακός. Στραβοπάτησε. Έχασε σετ. Έχασε πόντο 3-2. Κέρδισε μεν. Απίστευτο. Όχι ψέματα, τι λέω ρε. Η Κηφισιά κέρδισε μέσα. Στον Ολυμπιακό. Πω. Και μετά μου λέει γιατί έχω τη σημαία της Μαλαισίας εδώ. Για πες και άλλο. Τι άλλο. Καλά, δόξα τω Θεώ. Περίμενε να σου πω. Η ομάδα βόλεϊ πετάει στην Ουκρανία. Έχει μάζι Τετάρτη ευρωπαϊκό, αλλά δεν θα γίνει μαζί της τον Ντίμα Φιλίπποφ. Λόγω των σχέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάλι, αφού είχαμε πει θα βρεθεί η λύση. Φαίνεται ότι δεν. Βρίσκεται. Δεν γίνεται δεκτός. Λύση. Ναι. Τι άλλο. Άλλος ένας πόλεμος εναντίον του ΠΑΟ και τα παιδιά που πήραν χρυσά μετάλλια. Πόλεμος εναντίον του ΠΑΟ. Με τους κουβάνους. Τα είπαμε. Με τους κουβάνους τι έγινε, εντάξει. Ηρεμήσαμε όλα, εντάξει. Κλειδώσατε τα αποδητήρια. Ηρεμήσατε. Τους διαφημίζει η εκπρόσωπός του που πλέον είναι στην Κύπρο οι κουβανοί. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ξέρει, νομίζω ότι στην Κύπρο παίζουν. Εντάξει, τι σε πειράζει εσύ τώρα. Πελάτες εσύ είναι, εντάξει. Δεν κακό αυτό. Αφού κάνει τη δουλειά του στον ΠΑΟΚ, τα παιδιά αυτά. Θα βρει και η ομάδα βόλη τον δρόμο της. Γενικότερα θα έχει δράσει και μισοβδόμαδα, έχουμε και Champions League. Την άλλη εβδομάδα καταρχήν έχουμε τρία παιχνίδια. Έχει μισοβδόμαδα αγωνιστική, παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, ο Άρης παίζει Πέμπτη, Κυριακή. Πότε, ποιος ήρθε, την άλλη εβδομάδα. Τρία παιχνίδια έχει. Και ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή μπάσκετ. Στο Αγρίνιο. Κυριακή στο Αγρίνιο. Ωραία, ο Άρης παίζει στην Κρήτη το Σάββατο. Ο Άρης, Ματσάρα. Όφι Άρης. Ματσάρα. Σάββατο 5 και 4. Όφι Άρης. 4 Βαρτέρτο, Ηρακλής Προμηθέας, ρε παιδιά. Το μάτι της αγωνιστικής είναι αυτό. Παναθηναϊκός Λαμία. Τι τσου. Μεγάλη είναι και ο Ηρακλής. Κώστα δεν έχει πει λέξη. Δεν πρόλαβα. Ναι. Είπα στο ξεκίνημα. Θα τα πει αύριο, Κώστα. Ξάνθη στο ξεκίνημα. Στις 8 το Σάββατο. Πόσο? Τι? 8 η ώρα. Ξάνθη ΑΕΚ. Και Κυριακή Λάρης Ατρόμητος στις 3. Να. Νούπου σου Βόλο. Και πάλι να έλεγε και τα πιασα όλα. 5 και 4. Τρίπολη Ολυμπιακός. Στις 7.30 καλό μάτς αυτό. Ίδια ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δύσκολο. Διπλό και over 3.30 και τα δύο μάτς δύσκολο αυτά. Δύσκολο το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ναι, όντως. Πολύ δύσκολο. Θα κουραστείτε, Στέργιο. Πολύ δύσκολο μάτς, να ξέρεις. Ήταν όσο άκουγα, πολύ δύσκολο το μάτς με την Ξάνθη. Ο Αναστόπουλος. Που έχει 4 βαθμούς σε 13 μάτς. Έτσι, ναι. Με τον πρώτο. Και παίζει κόντα σε μια ομάδα που δεν έχει χάσει 48 παιχνίδια. Έτσι. Και βάζει συνέχεια γκολ. Έχει πάρει αμπάριζα ο ΠΑΟΚ, να μην το πω αλλιώς, όποιον έχει βρεθεί στο τρόμο του. Αφού λοιπόν έχει πάρει αμπάριζα. Όχι, όποιον έχει βρεθεί στο τρόμο του.
Όχι, ξεχνά τον Κλάδη Βικελίδη και έτσι. Φέτος, του τέσσερι. Έτσι. Τα ντέρμπι και παρεπτόντω μπράβο στον Μπράγκο. Που ο Μπράγκο μίλησε για ντέρμπι και είπε τον Άρη. Σε αντίθεση με το Λευτεράκι. Είναι Big Five, το ξέρουμε όλοι. Ο Μπράγκο το ξέρει. Και είπε το ντέρμπι με τον Άρη. Ενώ ο Λευτέρη έγραφε ο Άρη και δεν είναι ντέρμπι. Εντάξει. Δεν είναι ντέρμπι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λευτέρη. Γι' αυτό δεν τον κερδίζει. Λοιπόν. Κέρδισε το Βικελίδη. Καταρχήν μόνο αυτό είναι ντέρμπι. Ντέρμπι. Μόνο το πάω κάρι. Στην ίδια πόλη. Μόνο το πάω κάρι. Φέτο δεν με κέρδισε πουθενά. Κανονικά είναι μόνο φέτος το πάω κάρι. Φέτο δεν με έχει κερδίσει πουθενά. Σε κανένα άθλημα. Έτσι. Γυναικείο βόλεϊ έχασε. Έτσι. Έτσι. Μπάσκετ, μέχρι στο μπάσκετ έχασε. Ανδρικό μπάσκετ έχασε. Ζομπάνγκ. Ποδόσφαιρο δεν με κέρδισε. Δεν έχει κερδίσει τον Άρη πουθενά. Μόνο στην ΚΑΠΑ 15 κέρδισε. Επειδή ανέφερε τι γυναίκε. Ξεχνά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σωστό. Με κέρδισε το γυναικείο ποδόσφαιρο. 9-0. 5. Και στο Βόλο Ανδρών που είσαι στη γάμα εθνική, πες του. Δεν τα λες. Στη Β είμαι, Κώστα, στην Α2 τη λεγόμενη. Α2 και ανεβαίνω. Εκεί που θα είναι και ομάδα μπάσκετ. Έχασα χθες. Εκεί που θα είναι και ομάδα μπάσκετ, λέει. Μόνη μου ελπίδα να σου αφοήσει εσύ. Να ξέρει. Με διπλό στο κρατικό. Ο. Άρη διπλό. Διπλό. Μέσα στο κρατικό. Κρατικό, χρήσα δεν είναι ένα γήπεδο στην πόλη μα. Το κρατικό του κέντρου. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πώ είναι το γήπεδο αυτό, για να ανοίξει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πάω και το γήπεδο. Δεν γράφει. Κρατικό είναι του κέντρου. Με παραχώρηση. Παραχώρηση. Πόσο ένφια πληρώνει. Με παραχώρηση. Αφού είναι δικό σου, πόσο ένφια πληρώνει. Με παραχώρηση. Ωραία, αφού είναι δικό του, να πληρώνει ένφια. Δεν δικό του. Τι. Έχει παραχωρηθεί ο τίτλο ιδιοκτησία. Η χρήση και η νομή. Η χρήση. Α, σε μένα, από μένα. Σωστό, σωστό. Η χρήση και η νομή του έχει παραχωρηθεί. Είναι δικό του. Όπω το Καραϊσκάκη έχει παραχωρηθεί η χρήση και η νομή στο νοσοφουμπού. Ναι. Οι ευνοημένοι του παραχωρούνται από το κράτο. Ναι. Λέω λοιπόν, κρατικό γήπεδο στην πόλη μα είναι ένα. Είναι το παλέτο σχολείο. Όχι, δεν είναι. Κρατικά λεφτά. Κρατικά λεφτά. Με λεφτά του δημοσίου. Δικά μου λεφτά. Λεφτουδάκια. Τα λεφτουδάκια μου. Τα λεφτουδάκια μου. Όχι, ήταν δικά σου, έπρεπε να το κάνουμε 18.000 θέσεων. Όχι 8. 18.000 θέσεων δεν έχετε βάλει ούτε τα τελευταία 5 χρόνια συνολικά. Ποτέ. Συνολικά. Το γεμίσαμε 8 φορές στο Frozen. Το μόνο που το γεμίσαμε. Και θα το γεμίσουμε για την Παρασκευή στο box. Και παίρνετε τα έσοδα. Στο box, ναι, που είναι box. Και παίρνετε τα έσοδα. Και στους πρώτες και παντού. Αυτό λέω. Και το γέμισε και ο Ηρακλής στο Final Four του Βόλη. Χρήσανθε. Καθένα με το box. Απάκρι άκρη. 17.000 κόσμο είχε. Και έχασε από την Tour. Και έχασε από την Tour με πιασμένα μέχρι τα σημαίακια. Στη μέση εννοώ, πιασμένη μέση. Ναι. Καλό καλησπέρι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αναστόπουλος τι ώρα θα βγει. Αύριο, Αναστοπουλάρα. Θα το βγάλω, Αναστοπουλάρα. Θα με αφήσει να κάνω δύο τσούλες στον κύριο Αναστόπουλο. Δύο ερωτήσεις θα τον κάνω. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Μία. Μία ερώτηση. Με δύο σκέλη. Καλό. Βγάλε λοιπόν τον φίλο σου. Ο Αναστόπουλος παρασύρθηκε μάλλον από το τσίπουρο που έπινε εκεί με τους άλλους. Δεν πίνει τσίπουρο. Άδεια, πρέπει να το λύσουμε το θέμα. Λευκό κρασί. Τη βδομάδα που λείπει άδεια. Όχι, τη βδομάδα τη άδεια θα βγάλουμε. Αβγενάκι. Αβγενάκι, Αναστόπουλο, Καρπετόπουλο. Καρπετόπουλο. Ιωάννου. Ιωάννου. Βαγγέλη, βγάλαμε και όταν ήταν. Ξανά, ξανά. Και Θαναϊλάκι. Θαναϊλάκι. Την εβδομάδα τη άδεια. Άδεια, εργαζόμενο, σε πρέπει να ξεκουραστεί. Για σοβαρή δημοσιογραφική κουβέντα τον Νίκο Γαβαλά, υπεύθυνο τύπου τη Παϊολυμπιακό. Πάρα πολύ σου, και Σάββα Θεοδωρίδη. Και Σάββα Θεοδωρίδη οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να βγαίνει και μόνο αυτό. Με μικρόφωνο σκέτο. Παίρνει τηλέφωνο. Ωραία. Έχουμε για τι συνομιλίε με βουλευτέ άλλωστε. Παίρνει. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται οι επερωτήσει. Μπορώ να κάνω μια επερώτηση για τι συνομιλίε αυτέ εγώ. Ποιε συνομιλίε. Τι συνομιλίε. Γενικότερα που θαύτηκαν στο Κοριόπολη. Να ρωτήσω. Τον δήμαρχο, τον πρώην διαιτητή. Καλά, ναι. Του περίεργου, του κοκαλιάριδε. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο. Όχι, αύριο δεν έχει. Αύριο το πρόγραμμα του Λίμπερο αναδιαμορφώνεται. Έτσι. Έχει στάση εργασίας οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Ημέρα άδεια. Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι ψηφίζουν για αναθεώρηση του καταστατικού. Έτσι. Αύριο θα είμαστε. Ο Λίμπερο θα έχει προρροή. Βέβαια, κανονικά το πρόγραμμα. Μπατμανίδης κανονικά θα είναι εδώ. Και μετά νομίζω ο Γιώργος Συρίγος θα είναι. Ωραία. 12 με 2. Εμείς Τετάρτη. Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Αλλά εσείς μένετε στο Λίμπερο. Εμείς αύριο το απόγευμα, Κώστα. Εμείς αύριο το απόγευμα, ναι. Εσείς αύριο το απόγευμα, βέβαια. Κανονικά. Και όλα μπαρτάρι. Όλη η δισογραφία του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ 24. Κανονικά. Και σήμερα. Παρά ένα είναι, φύγε έξω. Είπα σήμερα, δεν είπα. Είπες, ναι. Και σήμερα θα ακούσουμε τον προπονητή του Άρη στην εκπομπή σου, Χρήσανθε. 5 ώρα, ναι. 5 ώρα. Να βγει κατά τις 6 να τον πει. 5 ώρα, είπαμε. 5 μπορεί να μην έχει υπογράψει ακόμα. Θα έχει τελειώσει.
Άλλος πρέπει να τελειώσει μέχρι τις 5. Δεν τελειώνει αυτός. Θα τελειώσει. Λοιπόν, κουράγιο στον πρόεδρο. Κουράγιο στον πρόεδρο. Κουράγιο στον πρόεδρο. Πρόεδρε, μπορείς να καταφέρεις. Μέχρι τέλους, μην φύγεις. Πολύ καλά μέχρι τώρα. Λίγο ακόμα. Μπορείς να καταφέρεις. Λίγο ακόμα είναι. Είτε στο Λαύριο, είτε στο Παλατάκι, γεια σας. Άλλωστε λένε το κάνει επίτηδες για να πάρετε άλλο αφημί, Χρυσανθέ. Έτσι λένε. Δεν τα λέτε αυτά όμως. Δεν τα λέτε. Να γλιτώσετε τα χρέη 3 εκατομμυρίων. Κώστα, τα λέμε. Και λέμε ότι εμείς δεν είμαστε ευαίσθητη ομάδα. Σωστό, σωστό. Όπως άλλες. Σωστό. Σωστό. Κινητό, σωστό, έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο. Κινητό, τι? Όταν παίρνει κλίση, αυτό ακούγεται. Γιατί η ίδια ειδική. Αν πάρω αφημί, θα με ακούσει να βρίζω. Τι άλλο, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Εγώ σου λέω, αφημί. Όχι απλά είμαι κάθετα αντίθετο. Ναι, 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 ναι. Το θεωρώ εξευτελισμό για τον Άρη. Ωραία. Τι άλλο θες να πω. Τι να κάνω άλλο. Όχι, το λέω, σου λέω δημόσια, το θεωρώ ξεφτύλα να το κάνω. Σωστά, σωστά. Γιατί αν πάρει, α πούμε, το Άρη, ξέρω εγώ, Αβάτου. Και τι έγινε, Κώστα. Ποιος ασχολείται με αυτά τις χαζομάρες, άιντε. Αγενά. Λέει ο Αϊποντίον πίνακα. Γι' αυτό τώρα τι. Αϊποντίον Κατερίνης Βέρειας και λοιπόν ενός. Όχι, Αλφα Σίγμα Ερακλής πλέον, 2015. Ο Γάμα Σίγμα. Ναι, γιατί, ναι, γιατί τι πειράζει. Ο Αϊνστάιν να φέραμε να βγάλει άκρη με τον Ηρακλή, ο γυμναστικός, ο αρχηγός. Έλα, μιλάει και ο πέρα τα τάβλα τώρα. Άντε τώρα, μωρέ. Ο πέρα τα τάβλα τώρα μιλάει. Μη. Το πατάω, περίμενε. Γεια σας.